Καλημέρα σας. Εκ μέρους του Συλλόγου Φιλών της Πλατείας Δικητηρίου σας καλωσορίζουμε. Το λόγο έχει ο πρόεδρος του Συλλόγου, Τάσος Τζίκας. Κύριε Τζίκα, έχετε το λόγο. Λοιπόν, καλησπέρα. Μάλλον καλησπέρα, καλημέρα. Είναι 12.30 ώρα. Καταρχήν θέλω να σας πω, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία. Πριν από 3 χρόνια, καταρχήν, η συνάντηση σήμερα είναι μια συνάντηση φίλων, αλλά δεν έχουμε τυπικότητες, δεν χαιρετάμε υπουργούς, δεν χαιρετάμε βουλευτές. Είμαστε όλοι άνθρωποι του αθλητισμού και άνθρωποι που μεγαλώσαμε ή κάποια στιγμή κατοικήσαμε σε μια απίστευτα ωραία γειτονιά που είχε σαν κέντρο της την πλατεία Δικητηρίου, τη Μαρνάρνη πλατεία Δικητηρίου. Μια γειτονιά που εκτινόταν από τους 12 Απόστολους και τα δυτικά τείχη στην Παπαρικοπούλου μέχρι τη Ρωμαϊκή Αγορά, την Εγνατία Νότια και την Ολυμπιάδος Βόρεια. Μια γειτονιά που σημάδεψε την εφηβεία μας και την παιδική μας ηλικία και όπως λένε και όπως συνηθίζουν να λένε, πατρίδα μας είναι η παιδική μας ηλικία. Γι' αυτό πατρίδα μας και νομίζω αφορά όλους μας, πατρίδα μας αυτή την πόλη είναι η πλατεία Δικητηρίου. Πριν από 3 χρόνια, όταν μαζευτήκαμε σε ένα καφέ στις Σικές και είπαμε ότι κάτι πρέπει να κάνουμε για 2 πράγματα, θέλω να σας πω πώς ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία. Είπαμε ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η τρύπα στο κέντρο της πόλης. Περνάμε με τα παιδιά μας και δεν μπορούμε να τους εξηγήσουμε πώς ήταν αυτή η πλατεία. Άρα λοιπόν, ο πρώτος σκοπός που δημιουργήθηκε ο Σύλλογος των Φίλων της Πλατείας Δικητηρίου είναι να κάνουμε μια προσπάθεια, αυτός ο λάκκος, αυτό το τραύμα στο κέντρο της πόλης, να ξαναγίνει πλατεία. Πιθανώς όχι η ίδια, αλλά μια πλατεία που να συγκεντρώνει πάλι, να παίξει το ρόλο αυτό που έπαιξε παλαιότερα. Έτσι λοιπόν φτιάχθηκε ο Σύλλογος της Πλατείας Δικητηρίου. Επιπλέον, μια απόφασή μας ήταν να στηρίξουμε τον ΠΑΟΔ, την ιστορική ομάδα του Δικητηρίου, η οποία ιδρύθηκε το 1929, στην οποία οι περισσότεροι από εμάς υπήρξαμε αθλητές, είτε στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, είτε στο βόλεϊ, και η οποία συνεχίζει να υπάρχει. Η πλατεία δεν υπάρχει, ο ΠΑΟΔ όμως υπάρχει. Και βέβαια, ο τρίτος λόγος είναι να ξαναβρούμε τους δεσμούς, γιατί οι περισσότεροι από εμάς έχουμε μετακομίσει, να ξαναβρούμε τους παλιούς δεσμούς. Σε αυτή την αναζήτηση, τι να κάνουμε, ξαναβρίσκοντας ο ένας τον άλλον, είχαμε βάλει από την αρχή ένα στόχο. Να κάνουμε το λεύκωμα της πλατείας και του ΠΑΟΔ. Το είχα πρωτοκουβεντιάσει με τον Διονύση πριν περίπου 10 χρόνια, όταν ήταν ακόμη αντιπεριφερειάρχης. Γιορτάζει ο Διονύσης, χρόνια του πολλά. Διονύση, χρόνια πολλά από όλους μας. Γιατί χρωστάμε πολλά στο Διονύση, με την προσπάθεια που έκανε, οφείλουμε πολλά γιατί είναι ζωντανός ο ΠΑΟΔ. Το κουβεντιάσαμε τότε. Το επαναφέραμε όταν δημιουργήσαμε το Σύλλογο. Υπήρχε μια έλλειψη στο να κάνουμε το λεύκωμα, που είναι η ιστορία και της πλατείας και του ΠΑΟΔ. Δεν υπήρχε ο άνθρωπος που να συγκεντρώνει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και να κάνει ένα λεύκωμα αξιοπρεπές, αν και νομίζω αυτό που προέκυψε είναι κάτι παραπάνω από αξιοπρεπές, και βρέθηκε ο Γιώργος Ολυσαρίδης, ο οποίος σε αγαστή συνεργασία με τον Βασίλη τον Προυσαλίδη, έναν άλλο εργάτη που είχε ένα φοβερό υλικό και στο οποίο τη δουλειά στηρίχθηκε πολύ και η δουλειά του Γιώργου. Βρέθηκαν λοιπόν 2 άνθρωποι, οι οποίοι φάνηκε ότι μπορούσαν να υλοποιήσουν αυτή τη σκέψη. Θέλω να σας πω ότι αν δεν υπήρχε και ένας, δηλαδή ο Διονύσης, ο Γιώργος, ο Βασίλης και υπήρξε και ένας τέταρτος, ένας προσωπικός μου φίλος, ο οποίος μου είπε ξεκινήστε το και θα βρούμε στην πορεία τα χρήματα. Ήταν ο Νίκος ο Καρατζάς,
από τις εκδόσεις Ιαννός. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ, γιατί είχε κάνει μια δουλειά με τον Γιώργο, άρα ήξερε και τους συγγραφείς, κυρίως τον Γιώργο, και με στήριξε πολύ στο ξεκίνημα της πρωτοβουλίας. Άρα, λοιπόν, ξεκινήσαμε να κάνουμε το Λεύκομα. Βέβαια, όταν ξεκινήσαμε να κάνουμε το Λεύκομα, υπήρξε ένα θέμα. Θα αφορά μόνο τον ΠΑΟΔ? Η ιστορική ομάδα της πόλης, του κέντρου της πόλης, ήταν ο ΠΑΟΔ. Αλλά υπήρξαν από τις παρέες μας, φιλοξενήθηκαν σε ομάδες και σε άλλες ομάδες παιδιά, νέα παιδιά. Η Νίκη Διοικητηρίου, η Αστραπή Διοικητηρίου, ο Τυφώνας, η Δόξα Διοικητηρίου. Εκεί, λοιπόν, υπήρξε το μπάσκετ στον ΠΑΟΔ, υπήρχε το βόλεϊ. Εκεί, λοιπόν, βοήθησαν επιπλέον τη δουλειά του Γιώργου, του Λυσαρίδη και του Βασίλη του Προυσαλίδη, τρεις επιπλέον μικροί, ας μου επιτρέψουν τον όρο σε εισαγωγικά, συγγραφείς. Η Ελένη Ιζέτου, η οποία έγραψε για το βόλεϊ, ο Ντίνος ο Δηματάτης, ο οποίος έγραψε για το μπάσκετ με τη βοήθεια του Στέλιου του Σημειονίδη, και ο Γιώργος ο Τζίκας που έγραψε για την Νίκη Διοικητηρίου. Έτσι λοιπόν, βγήκε αυτό το απίστευτο, κατά τη γνώμη μας, Λεύκομα. Νομίζω ότι είναι μοναδική δουλειά στα αθλητικά. Έχω διαβάσει αρκετά Λευκόματα, έχω ανοίξει αρκετά Λευκόματα. Νομίζω ότι είναι εκπληκτική δουλειά και θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω για μια ακόμη φορά τον Γιώργο τον Λυσαρίδη και τον Βασίλη τον Προυσαλίδη. Και σήμερα, λοιπόν, για να κλείσω εγώ, είναι μαζί μας τρεις άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με τον αθλητισμό. Μάλλον δεν έχουν σχέση με την άσκηση, ας μου επιτρέψετε την έκφραση, του αθλητισμού. Είναι ο Μάκης ο Βοητσίδης, που κείμενά του διαβάζουμε όλοι σε εφημερίδες και σχεδόν πάντα συμφωνούμε μαζί του, γιατί έχει αυτό το οξύ πνεύμα να περιγράψει με ένα μοναδικό τρόπο τα αθλητικά γεγονότα. Τον Κώστα τον Πλιάτκα, τον γνωστό δημοσιογράφο και καλό μας φίλο, που έχει γράψει αρκετά βιβλία που αφορούν ποδοσφαιριστές και αθλητικά γεγονότα. Και τον Λέοντα τον Άρ, τον αγαπητό φίλο και συγγραφέα που προέρχεται από μια πολύ σημαντική κοινότητα με ιστορία στην πόλη μας. Τους ευχαριστώ πολύ για την παρουσία και δίνω αμέσως το λόγο στο Μάκη το Βοητσίδη. Σας ευχαριστώ, κύριε Τζίκα, σας ευχαριστώ όλους. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες υπήρξε μια πληθώρα βιβλίων με αθλητικά θέματα. Οι προσπάθειες δεν ήταν πάντοτε πετυχημένες. Σε πολλές περιπτώσεις έλειπαν οι ικανότητες. Δηλαδή, τα βιβλία αυτά δεν είχαν επαρκή τεκμηρίωση, δεν είχαν επαρκή άρθρωση θεμάτων και συχνά δεν είχαν και επαρκή συγγραφική ικανότητα εκ μέρους των ανθρώπων οι οποίοι πήραν αυτή την πρωτοβουλία. Σε κάποιες ακόμη περιπτώσεις, επιπλέον έλειπαν και οι προθέσεις. Δηλαδή, ήταν φανερό ότι η σκέψη ή του συγγραφέα ή του εκδότη ή και των δύο πίσω από την έκδοση του βιβλίου δεν ήταν να βάλει ο καθένας και το δικό του κομμάτι στην αθλητική βιβλιογραφία της χώρας, έστω και η πολύ κατανοητή ανθρώπινη φιλοδοξία να αφήσει το αποτύπωμά του στον χώρο, αλλά απλώς πρόθεση ήταν να εκμεταλλευτεί αυτή τη δύναμη μιας συγκυρίας η οποία αναδείκνυε ένα άθλημα, μια ομάδα, έναν αθλητή ή ένα γεγονός. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί ως Θεσσαλονικής και όχι απαραίτητα ως γηγενείς Θεσσαλονικής, σημασία έχει πώς νιώθει ο καθένας, που τα τελευταία δύο χρόνια τρεις από τις καλύτερες, επαρκέστερες και εντιμότερες προσπάθειες στην ελληνική αθλητική βιβλιογραφία προήλθαν από τη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο από τα βιβλία αυτά, κατά τη γνώμη μου, είναι αυτό το βιβλίο του Σταύρου Πετρακόπουλου για την ιστορία του ΠΑΟΚ. Ανεξαρτήτως των επιφυλάξεων που έχω ως προς τον τρόπο με τον οποίο ο εκδότης διαχειρίστηκε τη δουλειά του Σταύρου Πετρακόπουλου, κατά τη γνώμη μου προσπάθησε
και αυτό φαίνεται από το εξώφυλλο, να κάνει κάτι πολύ ελκυστικό στον πολύ κόσμο. Αυτό πιθανώς υπαγορευόταν από εμπορικές σκοπιμότητες, να γίνει δηλαδή ευχάριστο και ελκυστικό στην μπουτίκ του ΠΑΟΚ. Το περιεχόμενο του βιβλίου, αυτό καθ' αυτό, είναι ένας θησαυρός. Είναι το αποθησάβρισμα δουλειάς 50 χρόνων ενός ανθρώπου που, το ξέρω από προσωπική εμπειρία, έχει εξαιρετικές προθέσεις και έχει κάνει κάτι το οποίο νομίζω κανένας άλλος δεν έχει κάνει στην Ελλάδα όσον αφορά την ιστορική τεκμηρίωση γεγονότων, προσώπων και αριθμών. Και θα είναι πολύ σημαντικό εάν αυτό που ο Σταύρος Πετρακόπουλος έκανε για τον ΠΑΟΚ συνεχίσει να το κάνει και για άλλες μεγάλες ομάδες, τουλάχιστον της Θεσσαλονίκης. Η δουλειά του Πετρακόπουλου αυτή καθ' αυτή, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο παρουσιάστηκε, μπόρεσε να δημιουργήσει ένα βιβλίο που θα το χαρακτηρίζαμε για τον τομέα του βιβλίο αναφοράς. Η δεύτερη πολύ σημαντική προσπάθεια που προήλθε από τη Θεσσαλονίκη είναι ο πρώτος τόμος του βιβλίου Ιστορίες μέσα από το καλάθι του Σωτήρη Θεολογίδη. Κατά τη γνώμη μου, είναι η πληρέστερη και πιο τεκμηριωμένη καταγραφή της ιστορίας του ελληνικού μπάσκετ, η οποία έγινε ποτέ. Υπάρχουν πίσω από αυτό το βιβλίο, το οποίο το παρουσιάσαμε πριν από 1,5 περίπου χρόνο σε αυτή την αίθουσα, χιλιάδες ώρες προσωπικής εργασίας, πολλά βιώματα και εξαιρετική περιγραφή, γιατί ο Σωτήρης Θεολογίδης είναι ένας δημοσιογράφος, η πένα του οποίου ήταν πάντοτε ξεχωριστή και διακεκριμένη. Αυτό το βιβλίο του Σωτήρη Θεολογίδη, κατά τη γνώμη μου, έχει πολλά κοινά με το βιβλίο με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα. Και τα δύο βιβλία, καταρχάς, προσπαθούν, παίρνοντας τον αθλητισμό ως πρόφαση, να αναπλάσουν την ιστορία και την ατμόσφαιρα συγκεκριμένων χώρων. Δεν είναι δηλαδή βιβλία τα οποία θα μπορούσαμε, χωρίς δεύτερη σκέψη, να κατατάξουμε στα λεγόμενα αθλητικά βιβλία. Ένα δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι πηγαίνουν κόντρα στην εποχή. Το βιβλίο αυτό του Σωτήρη Θεολογίδη γράφτηκε το 2014, βεβαίως η σύνταξή του ξεκίνησε πολλά χρόνια νωρίτερα, αλλά πάντως σε μια περίοδο κατά την οποία το μπάσκετ δεν ήταν πλέον αυτό που ήταν στη δεκαετία του 80 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90. Δεν ήταν δηλαδή το άθλημα το οποίο προσήλκυε τους πάντες, ακόμη και εκείνους οι οποίοι δεν ήξεραν τους κανόνες. Δεν ήταν μόδα, για να το πούμε αλλιώς. Αλλά παρόλα αυτά, πολύ συνειδητά, ο συγγραφέας αποφάσισε να συγγράψει αυτό το οποίο έκρινε ότι έπρεπε να τον απασχολήσει. Το ίδιο ισχύει και για το βιβλίο για τον ΠΑΟΔ. Ο ΠΑΟΔ μπορεί να εκφράζει κάτι ιδιαίτερο για όλους μας και κάτι ιδιαίτατο για ορισμένους από τους παρόντες, αλλά δεν είναι ένας σύλλογος ο οποίος έχει πολύ μεγάλη απήχηση έξω από τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι δηλαδή αυτό το οποίο στην δημοσιογραφική αργό θα λέγαμε αβανταδόρικο θέμα. Γιατί λοιπόν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια, προσπαθώντας να μπω έτσι, όσο και αν αυτό είναι λίγο αυθαίρετο, στην σκέψη των συγγραφέων και του Σωτήρη Θεολογίδη από τη μια και του Γιώργου του Λυσαρίδη και του Βασίλη του Προυσαλίδη από την άλλη, νομίζω ότι μπορώ να εντοπίσω καταρχάς μία αίσθηση υποχρέωσης απέναντι σε πράγματα που αγάπησαν και δεύτερο, μπορώ να εντοπίσω τον ομφάλιο λόρο με τις παιδικές τους αναμνήσεις. Ενδεχομένως δηλαδή ένας ψυχολόγος θα μπορούσε συζητώντας μαζί τους να φτάσει στην παιδική ηλικία. Για τον Σωτήρη Θεολογίδη το ξέρω γιατί υπήρξε δάσκαλό μου στη δημοσιογραφία. Το μπάσκετ ήταν μια παιδική εμπειρία γιατί το σπίτι ήταν απέναντι από τον άλλοτε κινηματογράφο Ζέφυρο, ψηλά από όπου έβλεπε το περίφημο ιστορικό ανοιχτό γήπεδο της ΧΑΝΘ. Αυτή ήταν το παιδικό του βίωμα, η παιδική του εικόνα. Για τον Γιώργο Λυσαρίδη και τον Βασίλη Προυσαλίδη, η πλατεία Διοικητηρίου, τα Μάρμαρα, με ό,τι αυτά σήμαιναν, ήταν επίσης το παιδικό τους βίωμα. Και νομίζω ότι τελικά επιβεβαιώνεται και μέσα από τα βιβλία αυτά ότι είμαστε τα παιδικά μας βιώματα, το είπε και ο κύριος Τζίκας, από τα οποία και δεν θέλουμε αλλά και δεν μπορούμε ποτέ να αποχωριστούμε. Το βιβλίο που μας απασχολεί σήμερα είναι ένα βιβλίο, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικό, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο για εκείνους οι οποίοι έζησαν έστω και για λίγο την ατμόσφαιρα της πλατείας Διοικητηρίου.
Οι σύγχρονες τάσεις της ιστορίας έχουν στρέψει εδώ και δεκαετίες το ενδιαφέρον των ερευνητών στην αποτύπωση της συνολικής και της επιμέρους ανθρώπινης δραστηριότητας και γι' αυτό αντιμετωπίζουν κάθε θέμα της συνολικής ζωής κατά το παρελθόν ως αντικείμενο της ιστορικής αναζήτησης. Για παράδειγμα, το ιστορικό τοπίο, το σύνολο των μεταβολών που αυτό υπέστη από τις άμεσες ή έμεσες ανθρώπινες δραστηριότητες, οι καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες, το σχολείο, η οικογένεια, η τοπική επιχείρηση, η τοπική κοινότητα ως προς τα κοινωνικά θέματα, τα δημογραφικά, τα πολιτικά, οικονομικά χαρακτηριστικά, είναι θεματικοί χώροι από τους οποίους ο ερευνητής μπορεί να αντλήσει στοιχεία για την εκπόνηση ιστορικών εργασιών. Σε περίπτωση κατά την οποία η ιστορική έρευνα εστιάζει σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, όλες αυτές οι ερευνητικές δράσεις εγγράφονται στο πλαίσιο του ειδικού χώρου της τοπικής ιστορίας, η οποία αξιοποιεί σε μεγάλο βαθμό το ίδιο επιστημονικό υπόβαθρο και τις ίδιες μεθόδους που χρησιμοποιεί και η γενική ιστορία. Και για τα μεγάλα και για τα μικρά, κατά κάποιο τρόπο, γεγονότα, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. Η δημιουργή λοιπόν του βιβλίου το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα, ο κύριος Λυσαρίδης ως συγγραφέας, ο κύριος Προσαλίδης ως ερευνητής του αρχείου, χωρίς να είναι οι ίδιοι ιστορικοί, ακολούθησαν τις παραπάνω αρχές της σύγχρονης ιστορίας, ακολούθησαν επίσης τη μεθοδολογία της τοπικής ιστορίας και καταθέτουν σήμερα στην κρίση των αναγνωστών μια πολύ αξιόλογη ιστορική εργασία, η οποία δεν είναι καθαρά αθλητική. Είναι ένα λεύκομα 270 σελίδων, με τον τίτλο «Η πλατεία διοικητηρίου και ο αθλητικός σύλλογος ΠΑΟ», το οποίο καταγράφει την αθλητική ιστορία της γειτονιάς τους μέσα από τα 50 πρώτα χρόνια της ιστορίας του ΠΑΟ, δηλαδή από το 1929 μέχρι το 1979. Παράλληλα, καταγράφει και την αθλητική ατμόσφαιρα γενικά που επικρατούσε στην πλατεία διοικητηρίου, γι' αυτό και δεν μένει μόνο στον ΠΑΟΔ, και κυρίως καταγράφει όλη τη συνολική ατμόσφαιρα η οποία επικρατούσε στην περιοχή. Όλα αυτά όμως μέσω του αθλητισμού. Με κέντρο λοιπόν αυτή την ιστορία ενός αθλητικού συλλόγου, από το τέλος της τρίτης δεκαετίας του 20ου αιώνα, γίνονται αφορμή για μια γοητευτική αφήγηση. Η πλατεία διοικητηρίου δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΔ. Άλλωστε, ο μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής που κλώτησε ποτέ την μπάλα στα μάρμαρα, ο Γιώργος Κούδας, μεγάλος ποδοσφαιριστής και σπουδαίος άνθρωπος, δεν έπαιξε ποτέ στον ΠΑΟΔ. Και μάλιστα στο βιβλίο περιλαμβάνεται και μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Πώς ο Γιώργος Κούδας πήγε να παίξει στον ΠΑΟΔ και του είπαν: «Μικρέ, δεν έχουμε ούτε παπούτσια για σένα». Συμβαίνουν στον αθλητισμό και τέτοια λάθη και μερικές φορές είναι ιστορικά. ΠΑΟΔ είναι και πλατεία διοικητηρίου, είναι και το δίτερμα των ανώνυμων παιδιών, εκεί στα Μάρμαρα, είναι ο κόσμος που παρακολουθούσε στα παραπέτα, είναι οι ατελείωτες συζητήσεις, αλλά είναι η ιστορία του ΠΑΟΔ εκείνη η οποία κατεξοχήν είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να αποτυπωθεί η ατμόσφαιρα της περιοχής στη διαδρομή του χρόνου. Επίσης, το διοικητήριο δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο ή μόνο αθλητισμός. Το γνωρίζουν οι συγγραφείς, και γι' αυτό περιλαμβάνουν ιδιαίτερα και εξαιρετικά ενδιαφέροντα για όλους μας κεφάλαια της ιστορίας της πόλης, το κλίμα μετά την έλευση των προσφύγων, την πληθυσμιακή σύσταση της περιοχής, την ιστορία των κτηρίων τα οποία περιέβαλαν ή περιβάλλουν ακόμη την πλατεία διοικητηρίου, το κτίριο του διοικητηρίου δηλαδή, τις εκκλησίες, τα σχολεία, τα καφενεία, τους κινηματογράφους. Όλα αυτά αναδεικνύονται με ιστορική αρτιότητα, κοινωνική ευαισθησία, αλλά και ευαισθησία που απαιτείται για την προσέγγιση έργων αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής παράδοσης. Δηλαδή, η ιστορία του ΠΑΟΔ γίνεται ο καμβάς πάνω στον οποίο υφαίνεται όλη η ιστορία της περιοχής, τα πρόσωπα και τα γεγονότα. Ορισμένα από αυτά τα πρόσωπα και τα γεγονότα σημάδεψαν και την ιστορία της πόλης. Ο Γιώργος Λυσαρίδης μας είχε προειδεάσει για τη συγγραφική του δυνότητα, αλλά και για τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά του, με το βιβλίο «Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα», όπου υπήρχε ένα συγκλονιστικό κείμενο με τίτλο «Το πορτάκι». Πραγματικά, δηλαδή, όποιος διαβάσει μόνο εκείνο το κείμενο, μπορεί να αισθανθεί ότι και εκείνος μετέχει σε όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν στα μάρμαρα της πλατείας Διοικητηρίου. Οι συγγραφείς, για τη μεθόδηση της εργασίας τους, αξιοποίησαν με συστηματικό τρόπο τα βήματα κάθε σοβαρής ιστορικής εργασίας. Αναζήτηση και ανέβρεση της βιβλιογραφίας, μεθοδική καταγραφή, ανέβρεση τεκμηρίων και πηγών, πρωτογενών και δευτερογενών, σύνθεση σε ενιαίο συστηματικό σύνολο. Στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης εξετάστηκαν αρχεία δημόσια και ιδιωτικά, αποδελτιώθηκαν εφημερίδες της εποχής, μακεδονικά νέα, Φως, Δράση, αθλητικά νέα,
Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Μακεδονικά Σπορ. Και επίσης εξευρέθηκε και αναδείχθηκε το φωτογραφικό υλικό το οποίο υπήρχε και που δεν ήταν πάντοτε εύκολα προσβάσιμο. Κατά τη γνώμη μου, η συστηματική αποδελτίωση εφημερίδων και περιοδικών τόσων χρόνων προσδίδει στο Λεύκωμα και μια ακόμη κύρια ιδιότητα. Είναι και το ιστορικό Λεύκωμα της αθλητικής δημοσιογραφίας της πόλης. Το βλέπει κανείς από τον τρόπο με τον οποίο αλλάζουν ανάλογα με την εποχή τα κείμενα, η γλώσσα, η έκταση των θεμάτων και ο τρόπος με τον οποίο αυτά παρατίθενται και αναπτύσσονται. Επίσης, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι για τη μεθόδευση της ιστορικής τους εργασίας, ο κ. Λυσαρίδης και ο κ. Προσαλίδης αξιοποίησαν μια ακόμη αρχή της τοπικής ιστορίας, την προφορική ιστορία, δίνοντας βήμα σε βασικούς συντελεστές της ιστορίας του ΠΑΟΔ, οι οποίοι κατέθεσαν αναμνήσεις, εμπειρίες και σκέψεις τους στο πρώτο μέρος του Λευκώματος. Η προφορική ιστορία είναι μια ιστορία πιο ανθρώπινη, πιο δημοκρατική, πιο απτή και πιο προσιτή. Είναι πρόκληση για τους ερευνητές και τους ιστορικούς της σύγχρονης ιστοριογραφίας και στην περίπτωση του Λευκώματος αξιοποιήθηκε με επιτυχία. Ευχαριστούμε λοιπόν τους δύο συγγραφείς, γιατί μέσα από την επίπονη, εξαντλητική, μεθοδική και συστηματική εργασία τους μας ταξιδεύουν σε άλλες δεκαετίες, σε εποχές ερασιτεχνικού αθλητισμού, στην παιδική ηλικία της αθωότητας, όπως δηλώνουν και οι ίδιοι, και μπορεί μεν αυτή η εποχή να πέρασε ανεπιστρεπτή. Είναι όμως βέβαιο ότι η αγάπη τους και η αγάπη σας για τον Σύλλογο και τον ΠΑΟΔ παραμένει στο ακέραιο. Καλοτάξιδον είναι το βιβλίο και μακάρι οι ίδιοι να είναι συγγραφείς και του δεύτερου τόμου για να εξιστορήσουν τα γεγονότα από το 1979 στο 2029. Ευχαριστούμε τον κύριο Βοητσίδη. Όπως πάντα ήταν πολύ αναλυτικός και εύστοχος. Ο Κώστας Ομπλιάτκας, να πω λίγο για τη διαδικασία. Θα τοποθετηθούν οι παρουσιαστές στο πάνελ και μετά θα δώσουμε το λόγο για τοποθετήσεις και σε όποιον θέλει να κάνει τοποθέτηση. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο περιεκτικοί. Κώστα, έχεις το λόγο. Καλησπέρα πια. Ευχαριστώ θερμά τους διοργανωτές της εκδήλωσης, τον Σύλλογο, κύριε Τζίκα, και τις εκδόσεις Ιαννός που συνυπέγραψαν ένα Λεύκωμα άρτιο, καλής αισθητικής, με πληρότητα συγγραφική, με δυνότητα αφηγηματική, με στοιχεία ιστορικού ρεπορτάζ, με πληροφορίες, ντοκουμέντα και κείμενα που ξεχυλίζουν όχι μόνο από νοσταλγία, αγάπη και διάθεση, πάνε παραπέρα και αναδεικνύουν κατά τη γνώμη μου το εξής. Πάρα πολλοί πρόσφυγες, η περιπέτεια του διοικητηρίου και του ΠΑΟΔ, με τις παλιότερες ονομασίες, ξεκίνησε το 1929. Όταν πια το σοκ των προσφύγων, οι οποίοι όμως μπόλιασαν μια φτωχή και χυμαζόμενη κοινωνία με πολύ δημιουργικά στοιχεία, είχαν πάρει το δρόμο τους μέσα σε μυριάδες δυσκολίες. Θα τους βρούμε και στο διοικητήριο. Στη συνέχεια, οι δημιουργοί του βιβλίου έψαξαν μια από τις λίγες εκφράσεις του εγώ μας, του είναι μας, που ήταν τότε το ποδόσφαιρο ή ο κινηματογράφος, τους γνωστούς κινηματογράφους του 40, του 50 και του 60. Και εκεί, αυτή η δραστήρια, ευρηματική, μυθική πια γενιά, όχι μόνο του Κούδα, αλλά και σημαντικών άλλων αθλητών, έγραψε το δικό της έπος, με την φιλιακά, με τις χίλιες δυο δυσκολίες. Έτσι λοιπόν το βιβλίο περνάει από την τεκμηρίωση, από την καλή αφήγηση και από το ιστορικό ρεπορτάζ και ανασυνθέτει μια ολόκληρη εποχή. Εγώ από την Άουσα κατάγομαι, είχα όμως την ιδιαίτερη χαρά και γι' αυτόν τον λόγο ήρθα κατά κύριο λόγο εδώ, ως φιλοξενούμενος, για δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι μου εμπιστεύτηκε τη βιογραφία ο Γιώργος Οκούδες, τον οποίον ευχαριστώ, και ο Ιαννός, ο Νίκος ο Καρατζάς, και μέσα από εκεί γνώρισα τον Γιώργο τον Λυσαρίδη, ο οποίος μου έδωσε ένα εξαιρετικό κείμενο για το πώς ήταν η ζωή, το ποδόσφαιρο
και η καθημερινότητα αυτών των παιδιών. Γιώργο, θα ήθελα να μου επιτρέψεις να διαβάσω κάτι από αυτό το κείμενο. Μας πηγαίνει στο 1964. Με πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου και πηγαίνοντας προς τον Άγιο Δημήτριο, 27 Οκτωβρίου, αργία, ανάμεσα στην 26η και την 28η, καταφέρνει και κάνει μια χειραψία με τον πρωθυπουργό Γιώργος Λυσαρίδης, ο 15χρονος. Η συνέχεια όμως δεν είναι πολιτική. Είναι μια σχολική αργία. Και το ραντεβού είχε κλειστεί από τις προηγούμενες μέρες. Τέρμπι διοικητήριο Καλυθέα. Μια γειτονιά ήμασταν ουσιαστικά. Όλα τα παιδιά, γυμνασιόπαιδα, στο ίδιο σχολείο πήγαιναν, στο 4ο γυμνάσιο, στην οδό Συγκρού. Μας χώριζε η οδός Στρατηγού Δουμπιώτη, διακεκριμένο νυφοπάζαρο της εποχής. Τις ίδιες παρέες κάναμε, τα στέκια που συχνάζαμε ήταν ίδια, συνήθως σταυροδρόμια των γύρω δρόμων. Είσοδοι πολυκατοικιών, προθάλαμοι καταστημάτων, που οι μαγαζάτορες ήταν βολικοί ή είχαν παιδιά της ηλικίας μας. Δειλά-δειλά, μερικοί είχαν αρχίσει να συχνάζουν και στα καφενεία της γειτονιάς, παραβιάζοντας την απαγόρευση της πινακίδας. Απαγορεύεται η είσοδος κάτω των 17 ετών. Το όριο των 17 ετών ήταν σταθμός. Το δικαίωμα εισόδου στο καφενείο αποτελούσε το διαβατήριο για να γίνει κανείς αντράκι. Μερικοί πιτσιρικάδες, πιο μικροί από εμάς, μόλις άρχιζαν να παίζουν διπλό ή μονό, σαν πρόγευση για ό,τι θα ακολουθούσε. Μόλις βέβαια έσκαγε μύτη ο πρώτος από εμάς τους διάσημους ποδοσφαιριστές, αυτοί χωρίς προειδοποίηση αποτραβιόντουσαν και έπιαναν θέση για να παρακολουθήσουν τον αγώνα, να αντιγράψουν τρίπλες και συνδυασμούς, τεχνάσματα, να διδαχθούν τα μυστικά της μπάλας. Στις 10.30 τα πάντα είναι έτοιμα. Άρχισαν να έρχονται μπουλούκια και τα παιδιά από την Καλυθέα, την πλατεία Χορχόρ, τη Λαχαναγορά. Φίλοι καθημερινοί, μαζί στο σχολείο, στη βόλτα, στο παιχνίδι. Αλλά είχαν μαζί τους ομάδα αυτή. Τη δική μας εμείς, οι βέροι διοικητηριώτες. Και μέσα σε αυτούς ο Γιώργος, ο Κούδας, ο αγαπημένος φίλος όλων μας, το καμάρι μας, που ήδη άρχιζε να γίνεται ο αγαπημένος όλων των Παοκτζίδων, έχοντας δείξει δείγματα του ταλέντου του στην εφηβική ομάδα του ΠΑΟΚ, με τη συντροφιά του Μαρβάκη, του Αποστολίδη, του Κοντογιώργου, του Ανδρονικίδη, του Τεριάδη, του Ασίκη, του Καζία και άλλων. Ο Γιώργος είχε ήδη προωθηθεί στη μεγάλη ομάδα του ΠΑΟΚ, αλλά δεν είχε ξεχάσει τις παιδικές του παρέες. Τους φίλους του, τη γειτονιά, τα Μάρμαρα. Οι ομάδες είχαν στηθεί, 5 μέσα και ένα τερματοφύλακα σε κάθε μια, μερικές πάσες με την μπάλα και το πρώτο υποτυπώδε ζέσταμα. Και γύρω-γύρω, προσέξτε το αυτό, ο κόσμος πίχτρα. Ανάμεσά τους διακρίνω μια μεγάλη παρέα που ξεσηκώθηκε από το καφενείο του ΠΑΟΔ, την Παράγκα, απέναντι από το εργατικό κέντρο, παράτησε την ξερή και τα σπαθιά και ήρθε να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Είχε πάρει βέβαια το μήνυμα ότι θα έπαιζε και ο Κούδας. Στην παρέα τους ο Άρης ο Τσαχουρίδης, μετέπειτα παίχτης της ΑΕΚ. Και ο Γιάννης ο Γιακουμής, που έφυγε πρόωρα. Ο Γοβιός, ο Κώστας Παπαϊωάννου. Το μάτς είναι σπουδαίο και χρειάζεται διαιτητή. Αυτοπροτινόμενος ο Γιάννης Δημητριάδης, ο Μηταράς, ο ιδιοκτήτης του καφενείου του ΠΑΟΔ, της Παράγκας, που άφησε και αυτό στο μαγαζί του, και την Κανιώτα και ήρθε στα Μαρμαρένια Αλόνια. Ο Κούδας ηγέτης, περίτεχνες ενέργειες, αλλά όχι μόνο από αυτόν. Όλοι ένας και ένας. Άλλος τεχνίτης, άλλος αμυντικός βράχος, άλλος με τα φαρμακερά σουτ, τρίπλες σε χώρο ελάχιστο, με τους τοίχους και τα σκαλοπάτια, άλλοτε να σε εμποδίζουν και άλλοτε να σε διευκολύνουν στο 1-2. Αυτά και άλλα πολλά κεντρίζουν και το ενδιαφέρον, αλλά θα έλεγε κανείς ότι είναι και σαν βάλσαμο στα δύσκολα χρόνια που έχουν έρθει και για το ποδόσφαιρο και για την ελληνική κοινωνία, όταν αντιλαμβάνεται κανείς ότι όλη αυτή η παρέα, και είναι μεγάλη η παρέα του διοικητηρίου, και είχα την ευκαιρία σε μια εκπομπή να τους γνωρίσω από κοντά όταν ήρθε και ο Γιώργος ο Λυσαρίδης το 2006 και μας έφερε κομματάκια από τα Μάρμαρα τα οποία έχουν εξαφανιστεί με μια κορδελίτσα. Και εκεί πραγματικά αισθάνθηκα το δέος για το πόσοι σημαντικοί άνθρωποι όχι μόνο έπαιξαν μπάλα, αλλά έχουν την αναφορά τους,
τις αναμνήσεις τους και τη χαμένη Ατλαντίδα τους στο διοικητήριο. Δεν είναι τυχαίο ότι στο καταστατικό του συλλόγου, των φίλων, λέει αναδημιουργία, ανάδειξη της πλατείας διοικητηρίου, ενίσχυση του ΠΑΟΔ, εκδηλώσεις και σύσφυξη των σχέσεων. Εξάλλου, το διοικητήριο είναι ένα είδος η πλατεία, η οποία πρέπει να γίνει, και θα διαφωνήσω με τον κύριο Τζίκα να γίνει κάπως, να γίνει όπως ήταν, δεν ξέρω αν είναι εφικτό αυτό, αρχιτεκτονικά φαντάζομαι είναι εφικτό. Είναι η συμβασιλεύουσα πλατεία της Θεσσαλονίκης, η συμπρωτεύουσα. Μετά την πλατεία Αριστοτέλους έρχεται η πλατεία του διοικητηρίου. Και είναι σημαντικό, επίσης, διαβάζοντας τον πρόλογο του Τάσου του Τζίκα, η επισήμανση ότι τα γειτονόπουλα κατά κύριο λόγο έφυγαν. Τούτο σημαίνει ότι η πλατεία δεν έχει το ειδικό βάρος που είχε ή ότι άλλαξαν οι συνθήκες στο κέντρο της πόλης ή πολλά άλλα. Έτσι, λοιπόν, όλα αυτά τα γειτονόπουλα μαζεύονται σε μια άλλη ηλικία, ουσιαστικά να βρουν τη χαμένη τους Ατλαντίδα, και όλο αυτό οδήγησε στον πρώτο τόμο, και εύχομαι πράγματι πολύ γρήγορα να γίνει πραγματικότητα και ο δεύτερος. Τελειώνοντας, νομίζω ότι πρέπει να πω ότι τελευταία πράγματι γίνονται σημαντικές εκδόσεις, προστίθενται σημαντικά έργα στην βιβλιογραφία και νομίζω στη βιβλιοθήκη μας, παρότι σαρώνει το διαδίκτυο, έχει μία ασφαλή και σημαντική θέση όλο αυτό το άθροισμα των βιβλίων που βγαίνουν τελευταία. Κάθε γειτονιά, κάθε περιοχή, κάθε πόλη, κάθε τομέα, στο ποδόσφαιρο. Οι τέχνες βγάζουν το δικό τους βιβλίο, το δικό τους λεύκομα. Ουσιαστικά είναι μία ταυτοποίηση του παρελθόντος. Είναι σαν να ζητάμε για όλους μας ένα καλύτερο παρελθόν. Ή ταυτοχρόνως αυτό με την αναζήτηση των καλύτερων χρόνων μας. Άλλες γειτονιές δεν είχαν τους βάρδους, τους ημνητές, τους ερευνητές, τους μεθοδικούς εργάτες και επιμελητές αυτής της έκδοσης. Και γι' αυτό ίσως δεν θα χαρούν ένα τέτοιο έργο. Το έργο αυτό είναι μνημειώδες, όπως το είπα και στην αρχή. Έχει τα πάντα για να μείνει κλασικό σε μια βιβλιοθήκη. Έχει και εκείνο το στοιχείο του παραδείγματος για να βρει μιμητές. Και τυποεκδοτικά και σαν περιεχόμενο και σαν τεκμηρίωση και σαν αυτό το οποίο δεν μπορείς να το περιγράψεις, είναι αυτό που χάνεται στη μετάφραση, την ατμόσφαιρα του βιβλίου. Είναι βιβλίο και για να το διαβάσεις και για να το ξεφυλίσεις και για να κάνεις ζάπινγκ, αλλά κυρίως για να μείνει στη βιβλιοθήκη. Να συγχαρώ λοιπόν και να ευχηθώ μακροημέρευση σε αυτό το σύλλογο, ο οποίος ανοίγει δρόμους για όλους μας για ένα καλύτερο παρελθόν που θα δείξει πού πάει και το καλύτερο μέλλον. Ευχαριστώ θερμά. Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Ξέρουμε την ιδιαίτερη αγάπη που έχει στον Γιώργο τον Κούδα, που την έχουμε όλοι μας, αλλά εγώ οφείλω να πω ότι στο διοικητήριο παίξανε ποδόσφαιρο και άλλοι μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Ο Γιώργος ήταν για όλους μας ο πρώτος. Ο Κώστας ο Αηδηνίου, έχω κουβεντιάσει μαζί του, έχει παίξει μπάλα στο διοικητήριο. Ο Κλήμης ο Γούναρης δεν ξέρω αν έχει παίξει. Είναι εδώ όλοι και μας τιμούν με την παρουσία τους. Ο Γιώργος Ορφανός ήταν βέβαια από τις Σικές, από τους Ακρίτες. Κατέβαινε στο 4ο γυμνάσιο και έπαιζε. Ο Παύλος ο Πασχαλίδης, δυστυχώς δεν μπορούμε να τους αναφέρω. Εγώ αναφέρω ανθρώπους που βλέπω τώρα μπροστά μου. Ο Γιάννης ο Βένος δεν ξέρω αν έπαιξε. Τους ευχαριστούμε που ήταν εδώ και δίνω το λόγο στον Λέοντα τον Άρ για τη δική του παρουσίαση. Καλησπέρα και από μένα. Να ευχαριστήσω για την πολύ τιμητική πρόσκληση το Σύλλογο Φίλων Πλατείας Διοικητηρίου. Να συγχαρώ τον Ιαννό για το άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα. Εγώ να πω ότι δεν είμαι διοικητηριώτης, αλλά έχω κυλάει μέσα μου διοικητηριώτικο αίμα, μια που ο πατέρας μου έπαιξε στα Μάρμαρα, έπαιξε στον ΠΑΟΔ μέχρι το παιδικό εφηβικό, αν θυμάμαι καλά από όσα μου έλεγε τμήμα. Επομένως, έχω εξαντανακλάσεως βιώματα από αυτή τη γειτονιά. Οπότε, κρατώντας το λεύκομα στα χέρια μου σήμερα, μοιραία συγκινήθηκα. Είναι ολοφάνερο το ποδόσφαιρο για τον κύριο Λυσαρίδη, αυτό το ήξερα βέβαια προηγουμένως, εδώ και αρκετά χρόνια, και για τον κύριο Προυσαλίδη. Ήταν και είναι μια μορφή πολιτισμού. Ένας διαρκής αγώνας, μια εξακολουθητική αξιοπρέπεια, ένα πάθος για τη ζωή.
Άλλωστε και ο μεγάλος Αλμπέρ Καμί έλεγε ότι όσα έχω μάθει περί ηθικής και πειθαρχίας τα έχω μάθει από το ποδόσφαιρο. Όλα αυτά λοιπόν αυτό είναι προφανές, τα σπάζονται οι δημιουργοί του βιβλίου που παρουσιάζουμε απόψε. Τα είχαν και όλοι οι διοικητηριώτες που διέπρεψαν φορώντας τη φανέλα του ΠΑΟΔ. Όλοι αυτοί δηλαδή οι φιλοί σε εισαγωγικά του διοικητηρίου, αυτά είχε να καμαρώνει. Αυτό προκύπτει διαβάζοντας το βιβλίο. Για να τεκμηριώσω λίγο πόσο αγώνας κρύβεται πίσω από αυτό το βιβλίο, μιλάμε για ένα τόμο 275 σελίδων. Έχει 10 κεφάλαια και χωριστά ο πρόλογος, οι μαρτυρίες πολλών από εσάς που παρευρίσκεστε σήμερα, μια εκτεταμένη εισαγωγή. Τα πρώτα 8 κεφάλαια καλύπτουν την ιστορία του ΠΑΟΔ από το 1929 ως το 1979. Το ένατο κεφάλαιο αναφέρεται στα τμήματα μπάσκετ και βόλεϊ και το δέκατο καλύπτει τις άλλες ομάδες του διοικητηρίου. Στον τόμο φιλοξενούνται συνολικά 640 εικόνες. Αυτός και μόνο ο αριθμός νομίζω λέει πολλά. 300 φωτογραφίες και άλλες 300 φωτοτυπίες από κόμματα εφημερίδων και άλλα 40 έγγραφα. Άρα η προσπάθεια συγκέντρωσης του υλικού για την καλύτερη δυνατή τεκμηρίωση νομίζω ο αριθμός και μόνο εγγυάται αυτό που λέω. Ξεχωρίζω το απόσπασμα πρακτικών συνεδριάσεως Επιτροπής προς Ίδρυση Ποδοσφαιρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, διαβάζοντας το πρόλογο του βιβλίου. Στις 19 Σεπτεμβρίου 1928 υπάρχει αυτό το καταστατικό μέσα που έχει ξεχωριστή ιστορική αξία. Ιδρύεται ο Ποδοσφαιρικός Όμιλος Προφήτη Ηλία. Όμως και ανεπίσημα, ο Σύλλογος είχε και πρωτύτερα δραστηριότητα με αγώνες απέναντι σε ομάδες από άλλες γειτονιές. Από τότε δηλαδή ξεκίνησε η περιπέτεια του διοικητηριώτικου αθλητισμού. Ευτυχής βέβαια, όπως ακούσαμε, είναι και η συγκυρία της κατασκευής της Μαρμάρινης Πλατείας που ξεκίνησε την άνοιξη του 1937 και ολοκληρώθηκε στα τέλη του 1938. Της πλατείας που μετεξελίχθηκε στη γνωστή ποδοσφαιρική αλάνα που ξεπέρασε σε εμβληματικότητα τα σύνορα της γειτονιάς. Το Μαρακανά δηλαδή της περιοχής, όπου τα παιδιά έπαιζαν μπάλα όλη μέρα. Η δεξαμενή τροφοδοσία του ΠΟΠΗ αρχικά, στη συνέχεια της ΑΕΔ, μετά του ΠΑΕΔ και τελικά του ΠΑΟΔ για 50 και βάλε χρόνια. Και ακούσατε ήδη και από τον κύριο Τζίκα ότι πέρα από τον κύριο Κούδα, μερικά ονόματα που τα ξέρουμε όλα, ο Παπαϊωάννου, ο Κιουμουτζόγλου, ο Εμβολιάδης, είναι μερικά από τα δεκάδες ταλέντα που είχαν κολλαφθεί στα Μάρμαρα. Εκεί λοιπόν μαζί με εκατοντάδες άλλους πρωταγωνίστησαν σε εντάσεις, διαμάχες, αλλά και φιλίες που κρατούν ακόμα και ας έχει περάσει μισός αιώνας. Στα Μάρμαρα, λοιπόν, που έχουν καλοχύσει άξιους πολιτικούς, σπουδαίους συγγραφείς, εφάνταστους μηχανικούς, κορυφαίους ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστες. Τα Μάρμαρα που, διαβάζοντας, χωρίζονταν σε δύο μέρη, το πάνω και το κάτω. Άλλοι από εσάς, από ό,τι διάβασα, προτιμούσαν την κάτω πλευρά γιατί είχαν τον ντουβάρι και τους βόλευε καλύτερα να παίζουν το 1-2. Και είχαν και το πορτάκι για τέρμα, και άλλοι που έπαιζαν στο πάνω μέρος, το οποίο βέβαια απαιτούσε αναγκαστικά τερματοφύλακες και διαβάζοντας λίγο σας ζόριζε γιατί έπρεπε να τοποθετούνται διαγώνιες εστίες, κάτι που καθιστούσε το παιχνίδι λίγο πιο δύσκολο. Βέβαια, ο κύριος Λυσαρίδης φρόντισε να εντάξει και ένα απόσπασμα που αντανακλά αυτό το κλίμα των μικροεπισοδίων, των διαμαρτυριών, ένα απόσπασμα αγώνος του Ολυμπιακού σε βάρος του ΑΕΤΟΥ, και παρά το ότι οι αναφερόμενες ομάδες είναι ο δικέφαλος ΑΕΤΟΥ και ο Ολυμπιακός, ομάδες που δεν έχουν καθόλου σχέση με τον ΠΑΟ και τον Ολυμπιακό, τεκμηριώνει και με αυτόν τον τρόπο ότι 80 και παραπάνω χρόνια πριν κάποιος διαιτητής αδικούσε κάποιον ΑΕΤΟ στην προκειμένη περίπτωση, μεροληπτώντας υπέρ κάποιου Ολυμπιακού συνειρμοί και συμπτώσεις, όπως σημειώνει με νόημα ο συγγραφέας. Πάντως, σε κάθε σελίδα του Λευκόματος και κυρίως το πλουσιότατο φωτογραφικό υλικό που το συνοδεύει, αναδεικνύεται αυτό το απόλυτα οικογενειακό κλίμα που επικρατούσε στην ομάδα, χαρακτηριστικό μάλλον ευρύτερο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου εκείνης της εποχής. Κλίμα που μπορεί να αλλοιώθηκε κυρίως λόγω της άναρχης δόμησης που επικράτησε και άλλαξε αυτό το κλίμα σε όλες τις γειτονιές της πόλης, αλλά ευτυχώς έχει διασωθεί στις συνεντεύξεις, στις συζητήσεις, αλλά και στα κείμενα που έχουν καταστήσει αυτό το κλίμα απόλυτα διαχρονικό. Σκεφτείτε, όπως σας είπα στην αρχή, ότι ως γιος διοικητηριώτη έχω ακούσει τόσες ιστορίες από αυτή τη γειτονιά. Έχω φάει, θα έλεγα, τόνους διοικητηριώτικης προπαγάνδας, που έφηβος είχα την αίσθηση ότι τόσο αυτή η περίφημη πλατεία όσο και ο ΠΑΟΔ
αλλά και ο αέρας αυτής της περιοχής, γιατί ο πατέρας μου είχε πει ότι ο αέρας του Διοικητήριου είναι διαφορετικός από τον αέρα της άλλης πόλης, συγκεντρώνει στοιχεία του Μανχάταν, της Μονμάρτης και εγώ δεν ξέρω πού, σαν να πρόκειται δηλαδή για έναν επίγειο παράδεισο, σαν να πρόκειται για μια πολυγειτονιά. Πράγματι λοιπόν μεγάλωσα με αυτά τα βιώματα, αλλά εγώ που ήμουν παιδί του Φαλήρου και της Αγίας Τριάδας, βέβαια να κάνω μια παρένθεση εδώ, τον ΠΑΟ τον έχω κερδίσει τις τρεις φορές ως παίκτης του Νέστορα, οπότε εκεί είχα κάπως τσακωθεί με τον πατέρα μου. Πληροφορούμαστε αυτό το μεγαλείο της ομάδας που τη δεκαετία του 60 για τον ΠΑΟ, στον ΠΑΟ αναφέρομαι, γνώρισε ημέρες ποδοσφαιρικής δόξας, μια και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής σχεδόν σε όλα τα πρωταθλήματα που πήρε μέρος. Τον ΠΑΟ που κέρδισε την εκτίμηση των φιλάθλων της Θεσσαλονίκης και έκανε γνωστή σε όλη την ποδοσφαιρική πιάτσα το διοικητήριο. Εκεί άλλωστε δίνει έμφαση και το βιβλίο. Έμφαση όμως, και αυτό είναι πολύ σημαντικό νομίζω, δίνει και στους ανθρώπους που δραστηριοποιήθηκαν γύρω από αυτόν, τους πιστούς οπαδούς. Όλους όσους συναναστράφηκαν γύρω από τη θρηλυκή Παράγκα, αλλά και στο καφενείο Ροκάρια, πιο δυτικά, στην ακατάπαυστη δηλαδή δεξαμενή των ποδοσφαιριστών, οι περισσότεροι από τους οποίους είχαν ως κοινή αναφορά τους το γειτονικό τέταρτο γυμνάσιο, στο οποίο πάλι είχε φοιτήσει ο πατέρας μου και έχω ακούσει πάρα πολλά και από εκεί. Και όλα αυτά βέβαια, ενώ η ομάδα αντιμετώπιζε εξακολουθητικά το πρόβλημα της έλλειψης γηπέδου, δηλαδή όλα αυτά τα πέτυχε χωρίς να έχει έδρα. Στην αρχή τις πρώτες δεκαετίες αγωνιζόταν επειδή δεν υπήρχαν πολλά γήπεδα στην πόλη, στα γήπεδα του ΠΑΟ και του Άρη, και βέβαια μετά φιλοξενήθηκε σε διάφορα γήπεδα της πόλης. Αλλά και τα γραφεία του Συλλόγου, και γι' αυτά υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες στο βιβλίο, στεγάστηκαν στην αρχή σε ένα μικρό ισόγειο χώρο κοντά στον προφήτη Ηλία, αργότερα στο καφενείο Χελμό στην οδό Βενιζέλου, που αποτελούσε σημείο αναφοράς των ποδοσφαιριστών, πριν κατευθυνθούν στο γήπεδο, είτε για προπόνηση είτε για αγώνα. Και βέβαια υπάρχει αυτός ο ρομαντισμός ότι στο πίσω μέρος αυτών των καφενείων ήταν αποθηκευμένη όλη η πρίκα της ομάδας, τα ρούχα, τα παπούτσια, οι μπάλες, υλικό το οποίο στη δεκαετία του 70 μεταφέρθηκε στην Παράγκα και αργότερα στη Ροκάρια, μέχρι που μετά, στις κατοπινές δεκαετίες, υπάρχουν και τα γραφεία του Συλλόγου. Είναι η εποχή που γνώρισε και την πιο μεγάλη άνθηση το τμήμα μπάσκετ του Συλλόγου. Διαβάζοντας λοιπόν αυτή την εκτεταμένη βιογραφία του ΠΑΟΔ, παρακολουθούμε, όπως ακούσατε και από τους προηγούμενους, όλη την πορεία του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου της πόλης. Και αντιλαμβανόμαστε βέβαια τα πάντα έχουν αλλάξει στις δεκαετίες που μεσολάβησαν. Σκεφτείτε σχετικά με αυτό το κλίμα ότι από ό,τι διάβασα, ενώ ο Γιώργος Κούδας έπαιζε στην εθνική ομάδα το 1963, ερχόταν στην Αλάνα για να παίξει με τους φίλους του. Δηλαδή ήταν τόσο διαφορετικά τα χρόνια τότε. Χρόνια στα οποία μια πλατεία μαγική ήταν για τους παλιούς μπαλαδόρους ακόμα επαρκέστερη, ακόμα και από το πιο σύγχρονο χλωροτάπητα. Άρα αυτή η πλατεία ήταν το απόλυτο σημείο αναφοράς για όλα τα νέα παιδιά που ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο και έμεναν στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, να πω ότι διασώζεται αυτό το πλουσιότατο υλικό από τις παλιές εφημερίδες, μνημονεύονται ονόματα γνώριμα, διασώζεται το κλίμα της εποχής εκείνης με τις περιγραφές των αγώνων που συνιστούν ένα ακριβό ντοκουμέντο λόγω του ξεχωριστού τρόπου που τους περιέγραφαν και οι δημοσιογράφοι εκείνης εποχής. Αυτό είναι ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο. Βέβαια, και κλείνω με αυτό, όταν το ποδόσφαιρο από ερασιτεχνικό έγινε επαγγελματικό, κινδύνευσε να χαθεί όλη αυτή η μαγεία. Ωστόσο, ομάδες όπως ο ΠΑΟΔ μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έχει καταφέρει να συσπυρώσει ένα οπαδικό κίνημα αισθηματιών και ρομαντικών που αγαπούν τόσο την νίκη όσο και την ήττα. Ένα κίνημα ανθρώπων που αγαπούν το ποδόσφαιρο ως φιλοσοφία και ως τρόπο ζωής. Αυτό λοιπόν αναδεικνύεται διαβάζοντας το βιβλίο, το οποίο μας ταξιδεύει στον χώρο και στον χρόνο. Μας συγκινεί με τις αφηγήσεις των πρωταγωνιστών της ομάδας και πάνω απ' όλα τιμά ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στην ομάδα ιδέα του διοικητηρίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Νάρ που επιπλέον, πέρα από όλα τα άλλα, είναι και διοικητικιώτης, όπως δήλωσε. Το λόγο έχει ο ίσης εκ των συγγραφέων, ο Βασίλης Οπουσαλίδης. Αγαπητοί φίλες, φίλοι και φίλες, πολλές φορές είναι σχήμα λόγου, αλλά πιστέψτε μου ότι τα συναισθήματά μου είναι... Είμαι πολύ φορτισμένος. Με πιο απλά λόγια θα σας πω κάποια πράγματα. Είχα την τύχη κι εγώ να γεννηθώ σε αυτή τη γειτονιά. Αυτή η γειτονιά που δεν ήταν μια ιστορική γειτονιά της Θεσσαλονίκης, αλλά ήταν η γειτονιά της ιστορίας της Θεσσαλονίκης.
όταν ήταν η εποχή μας, η γενιά μας, λίγο μεγαλύτερη, λίγο μικρότερη, η γειτονιά αυτή πλημμύριζε από παιδιά. Σήμερα πλέον δεν υπάρχουν παιδιά. Δεν κατεβαίνουν τα παιδιά, δεν υπάρχουν οι χώροι για να παίξουν τα παιδιά. Όμως τότε είχαμε αυτή την τύχη και γνωριστήκαμε με πάρα πολλούς φίλους που από τότε μέχρι τώρα είμαστε δεμένοι. Και όταν έγινε ο σύλλογος των φίλων του Διοικητηρίου, της πλατείας Διοικητηρίου, και έπρεπε να αρχίσουμε να ψάχνουμε να βρούμε μέλη για να επανδρώσουμε το σύλλογό μας. Ήτανε μια δουλειά η οποία μου προσέφερε μεγάλη χαρά, γιατί οι γνωριμίες δεν είχαν πάψει να υπάρχουν. Το μόνο δύσκολο ήταν ο τρόπος που έπρεπε να τους βρούμε. Όμως τους βρήκαμε, πάρα πολλούς γράφτηκα μέλη, και όταν τους έπαιρνα και ακούγαμε τη φωνή τους και άκουγαν αυτή τη φωνή μου, η συγκίνηση ήταν πρόδειλη. Όταν δεν έγιναν η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη εκδήλωση και βρεθήκαμε στους χώρους της εκδήλωσης, τότε δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς αισθανόμασταν μετά από πόσα χρόνια. Η δεύτερη τύχη μου ήταν ότι στο σπίτι, στην οικοδομή που έμενα, έμενε και ένας παλαιός ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΔ, της ΠΑΕΔ τότε, ο οποίος με έπαιρνε από 8 ετών το 1951 και από τότε παρακολουθώ τον ΠΑΟΔ. Έζησα τον ΠΑΟΔ σε μεγάλες στιγμές. Σήμερα βλέπω τώρα τον παλαιότερο ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΔ, τον κύριο Φωτιάδη, και αισθάνομαι μεγάλη συγκίνηση. Από το 1929 μέχρι και τη λήξη της περίοδου που αναφέρεται το βιβλίο, στην ομάδα αυτή σταδιοδρόμησαν πάνω από 30 ποδοσφαιριστές που παίξαν στην πρώτη εθνική, στην εθνική ομάδα, και υπήρξαν και 2 ποδοσφαιριστές που αγωνίστηκαν στα εθνικά συγκροτήματα ενώ αγωνίζονταν σε ερασιτεχνική ομάδα, στον ΠΑΟΔ. Τι συνέβαινε όμως τότε? Εκείνη η γενιά, εκείνες οι εποχές, είχαμε το πλεονέκτημα να υπάρχουν χώροι. Υπήρχε η μεγάλη πλατεία δικαστηρίων, υπήρχε το πάρκο μας, το Μαρμάρινο, υπήρχε η πλατεία Χορχόρ, υπήρχε η αυλή του Αγίου Δημητρίου, υπήρχαν τα φαρδιά πεζοδρόμια που τα παιδιά που πλημμύριζαν τους τόπους είχαν να ασχοληθούν με το πιο προσιτό, με την πιο προσιτή απόλαυση που είχαν τότε τα παιδιά. Δεν υπήρχαν άλλοι τρόποι διασκέδασης, ήταν το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και τότε βγαίναν τα μεγάλα ταλέντα. Τώρα δεν υπάρχει ούτε η πλατεία δικαστηρίων, δεν υπάρχει ούτε οι αυλές, ούτε τα πεζοδρόμια, ούτε τίποτα. Και γι' αυτό υπάρχει μια καθίζηση. Όμως υπήρχε και ένα άλλο πλεονέκτημα. Όλο αυτό το δέσιμο που προϋπήρχε από τις γνωριμίες τις παλαιές ήταν μια φιλία η οποία πάντα υπήρχε και ο ένας φρόντιζε τον άλλον. Δεν υπήρχαν οικονομικές ή κοινωνικές διαφορές. Όλοι ήμασταν φίλοι και αυτό συνετέλεσε πάρα πολύ σε αυτό. Μέσα στο βιβλίο αναφέρονται χαιρετισμοί και μνήμες από κάποιους παλιούς αθλητές. 2 περιπτώσεις θα σας αναφέρω μόνο που με συγκίνησαν πάρα πολύ. Ένας παλαιός ποδοσφαιριστής και πολύ φίλος, στην μνήμη που αναφέρει στο βιβλίο, το αφιερώνει σε ένα παλιό του συμπαίχτη που έχει φύγει και με συγκίνηση μιλάει για αυτόν. Επίσης, ένας άλλος παλαιός ποδοσφαιριστής σπουδαίος, τον οποίο βρήκα στη Μελβούρνη, με έστειλε ένα γράμμα, ένα συγκινητικό γράμμα,
που μέσα αναφέρει πέρα από όλα τα άλλα και τους δεσμούς φιλίας μεταξύ των ποδοσφαιριστών που υπήρχαν. Και αυτά τα παιδιά ήταν φτωχά, ήταν από ορφανοτροφείο κάποια και φρόντιζαν οι διοικούντες του ΠΑΟΔ να αποκατασταθούν, φρόντιζαν να μείνουν στην παράγκα, τη λεγόμενη παράγκα, σε ένα χώρο. Έμεινε και ο Σάββας ο Βασιλιάδης και ποιος? Ο Σάββας ο Καγιόγλου, αυτός που με έστειλε το γράμμα, όπως επίσης και οι δύο αδερφοί Μπακιρτζή. Επίσης είχαμε και το εξής. Οι παράγοντες που υπήρχαν δεν ήταν τίποτα ευκατάστατοι. Ήταν μεροκαματιάρδες, όπως ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος ίδρυσε το σύλλογο, ένας ανήσυχος, όπως λέει ο Γιώργος Ολυσαρίδης, νέος, που έψαχνε τα στέκια τα ποδοσφαιρικά για να βρει ταλέντα. Και αυτοί οι διοικούντες άρχισαν να φροντίζουν για την συγκρότηση και το δυναμικό του συλλόγου. Αγόρασαν τις πρώτες στολές με τα περιγράτους εισοδήματα. Μάλιστα είχα ακούσει από την κυρία Ελευθερία Κατεβενίδου ότι τη σημαία την πρώτη την έκανε από το φόρεμα της γυναίκας του. Όμως υπήρχαν και άνθρωποι πολύ ευκατάστατοι οι οποίοι με συγκίνηση το λέω έτυχε να ακούσω, να βρεθώ εκεί στου φίλου του Νίκου του Καρπουτζίδη, του ατσέχαστου φίλου του μαγαζί, που είχα μαζευτεί, τους κάλεσε ότι ο κύριος Γιώργος Χαραλαμπίδης τους είχε φωνάξει μετά από μεσολάβηση παλαιών παιχτών και τους είχε πει: θέλω να σας βοηθήσω οικονομικά, όμως μία παράκληση, δεν θέλω να προβληθώ. Και το είχαν ζητήσει. Είχαν αξιοπρέπεια. Όταν ανετέθη να κάνουμε, όταν πήρα απόφαση στο Συμβούλιο και με τον Γιώργο, τον αδερφικό φίλο, ξεκινήσαμε αυτή την ιστορία, έπρεπε να αρχίσουμε να ψάχνουμε από το 29 συνθέσεις, δημοσιεύσεις, φωτογραφίες κτλ. Πάνω από 700 φωτογραφίες φωτογράφησα. Και επίσης, ξεφυλίζοντας τις εφημερίδες, τη βιβλιοθήκη, τη δημοτική, τους τόμους, ευχαριστώ πάρα πολύ και το φίλο Τάσο Πασχαλίδη, παλαιό διαιτητή, ο οποίος είναι συνεργάτης του Δήμου Θεσσαλονίκης και της βιβλιοθήκης, που πάρα πολύ μας βοήθησε. Ξεφυλίζοντας λοιπόν τις εφημερίδες, ερχόταν όλες οι μνήμες και ήταν κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Όλο αυτό το υλικό κάποια στιγμή το παρέδωσα στον Γιώργο για να δέσει και να δημιουργήσει με την ικανότητά του, τη δεξιοτεχνία του στη συγγραφή, αυτό το βιβλίο το οποίο έχετε μπροστά σας σήμερα. Μου είχε πει ο Γιώργος όταν ξεκινούσαμε για να γράψουμε το βιβλίο, επειδή είχα γνώση των εκδόσεων λόγω της διατριβής μου χρόνια στο ποδόσφαιρο, όλων των εκδόσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης και άλλων περιφερειακών δήμων. Μου είχε πει ο Γιώργος ότι το δικό μας θα είναι καλύτερο. Και όμως, και όντως είναι καλύτερο. Θέλω να πιστεύω, να μην σας κουράζω, ότι αυτό το βιβλίο θα είναι ένα συνδετικός κρίκος της φιλίας της παλιάς και εύχομαι να είμαστε όπως ήμασταν πάντα και να βρισκόμαστε στις εκδηλώσεις, γιατί όπως λένε κάποιοι παλιοί στίχοι, οι νέοι φίλοι είναι σαν το ασήμι, αλλά το χρυσάφι είναι οι παλιοί. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα και εύχομαι να είστε γεροί. Ευχαριστώ, Βασίλη, για την πολύ συγκινητική και συναισθηματική παρουσίαση. Ο Γιώργος Ολυσαρίδης έχει τον λόγο.
Αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, ακούστηκαν λόγια πολύ κολακευτικά τόσο για το βιβλίο όσο και για μένα προσωπικά. Και βέβαια ευχαριστώ από την καρδιά μου όσους με γενναιοδορία έκαναν αυτά τα εξαιρετικά τιμητικά σχόλια, παρότι γνωρίζω πως σε παρόμοιες περιπτώσεις περισσεύει η καλοπροαίρετη βέβαια διάθεση να επιδαψιλεύονται τιμές και φιλοφρονήσεις καθ' υπερβολή. Δεν θέλω ούτε να παραπλανήσω με σεμνοτυφία, που είναι μια συνειδητά υποκρυπτόμενη υπεροψία, ούτε να παρασυρθώ σε αυταρέσκεια και κάποια ψευδέστηση μεγαλείου συγγραφικού ή άλλου είδους. Θέλω όμως, καθώς βρίσκομαι ανάμεσα σε πολύ αγαπημένους φίλους, να είμαι απολύτως ειλικρινής σε όσα θα πω. Διαθέτω όση αυτογνωσία χρειάζεται για να μην θεωρώ τον εαυτό μου ούτε συγγραφέα, ούτε ειδικό στα ιστορικά λευκώματα. Αυτοσχεδίασα και γνωρίζω ότι δεν έκανα τίποτε σπουδαίο. Αυτό που έκανα όμως, σας βεβαιώνω ότι το έκανα με πολύ μεράκι και με πολύ κόπο. Προφανώς βέβαια, αν ήμουν ειδικός, και ο κόπος θα ήταν μικρότερος και το αποτέλεσμα σαφώς καλύτερο. Δεν θέλω όμως να κρύψω ότι νιώθω πραγματικά ανίποτη χαρά και πολύ μεγάλη συγκίνηση, πιο πολύ και κυρίως γιατί η παρουσίαση αυτού του βιβλίου σήμερα γίνεται αφορμή να ξαναβρεθούμε παλιοί παιδικοί φίλοι και να συναντηθούν άνθρωποι από τρεις γενιές διοικητηριωτών, που για κάποιους μάλιστα μπορεί να πέρασαν 20, 30 ή και 40 ολόκληρα χρόνια από τότε που είχε να δει ο ένας τον άλλον. Αυτή η ικανοποίηση αποτελεί το πιο ακριβό αντίδωρο, την πιο σπουδαία ανταμοιβή για τον κόπο, τις πολλές ώρες εργασίας και εκείνες τις οδυνηρές στιγμές που ένιωθα να με εγκαταλείπει το κουράγιο να συνεχίσω και ήμουν έτοιμος να εγκαταλείψω στη μέση το εγχείρημα. Βέβαια θα σας εξομολογηθώ και μια αλήθεια, ότι σήμερα με την παρουσία σας απολαμβάνω πραγματικά με ειδονή θα έλεγα έτσι συνειδησιακή, αλλά απολαμβάνω το υπόλοιπο αυτής της ηθικής ανταμοιβής, τα ρέστα της θα έλεγα. Γιατί, θα σας εξηγήσω αμέσως, αφηγούμενος για πολύ λίγα λεπτά, ένα περιστατικό που η βίωσή του μου προσέφερε την προείσπραξη, την προκαταβολή, την προεξόφληση αυτής της ύψης της ηθικής ανταμοιβής. Αρχές Ιουνίου του 2015, όχι το καλοκαίρι που μας πέρασε το προηγούμενο, 6 Σεπτεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, είχα προγραμματίσει με τη σύζυγό μου να βρεθούμε στη Γερμανία, στην πόλη της Στουτγκάρδης, για κάποιο συγκεκριμένο γεγονός. Έχοντας υπόψη ότι στη Στουτγκάρδη είναι ένας πολύ καλός μου φίλος, μόνιμος κάτοικος Στουτγκάρδης εδώ και 30 χρόνια, πολλοί από εσάς θα τον ξέρετε, ο Ερίκος ο Μαυρίδης, αριανός φανατικός, αναμειχθήκε και με τα διοικητικά του Άρη, πρόεδρος στο Σύλλογο Χελιδόνια κλπ. Λέω τη σύζυγό μου, δεν μπορεί, θα πάμε στη Στουτγκάρδη, θα πρέπει να επισκεφθούμε τον Ερίκο ή έστω να τον ενημερώσω ότι θα είμαι εκεί. Τον ενημερώνω, μου λέει την προηγούμενη το βράδυ, Γιώργο, θα βρεθούμε για φαγητό, έρχεται, μας παίρνει από το ξενοδοχείο, μας πηγαίνει σε μια ταβέρνα ενός Έλληνα, βρισκόταν σε μια απόσταση περίπου 10-12 χιλιόμετρα από τη Στουτγκάρδη και το ξενοδοχείο που ήμασταν. Μπαίνουμε μέσα, είχε περάσει η ώρα και δεν υπήρχε κανένας Γερμανία γάρ, κανένας πελάτης στο εστιατόριο, στην ταβέρνα, παρά μόνο στο βάθος, σε μια ρωτώντα ήταν 8-10 άτομα όπως πρωτοαντίκρισα, η συγγενής, η γυναίκα του φίλου μου, ο γιος του, η κόρη του, η νύφη του και ένα συγγενικό του ζευγάρι. Πάμε εκεί, γνώριζα την οικογένειά του, χαιρετηθήκαμε, βλέπω και έναν κύριο, μου φάνηκε 80's, και μου έκανε εντύπωση ότι ήταν κάπως όχι επιμελημένα ντυμένος όπως ήταν η υπόλοιπη συντροφιά. Καθισμένος λοιπόν σε μια πολυθρόνα, στη ρωτώντα κι αυτό στο τραπέζι, ο φίλος μου με συστήνει.
Λέει Κυρφώτη, ο φίλος μου ο Γιώργος Λυσαρίδης από τη Θεσσαλονίκη, γνωριστήκαμε από τα ποδοσφαιρικά, γνωριζόμαστε 30 χρόνια, βρέθηκε στη Στουτγκάρδη και έτσι είναι εδώ σήμερα. Καθισμένος στην πολυθρόνα του, με κοιτάει, γεια σας λέει, καλώς ορίσατε, καλώς σας βρίσκω, λέω κύριε Φώτη. Λέει ποδοσφαιρικά μου, λέει ο Ερίκος, λέει ξέρετε τον Λεωνίδα τον Μποζάνη, ο Λεωνίδας ο Μποζάνης περισσότερο θα ξέρετε, ένας παλιός πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής του Άρη, γνωστός. Λέω βεβαίως τον ξέρω. Λέει, θα του δώσετε χαιρετισμού. Λέω, τυχαίνει να τον βλέπω κιόλα πότε-πότε ή να μιλάμε από το τηλέφωνο. Βεβαίως, λέω, θα του δώσω χαιρετισμούς. Εσείς, λέω, από πού τον ξέρετε. Λέει, ξέρετε, έπαιξα κι εγώ για πολύ λίγο στον Άρη. Το 57 ήρθα στη Γερμανία και από τότε είμαι εδώ. Πριν από τον Άρη, όμως, λέει, έπαιξα και ερασιτεχνικά σε μια ομαδούλα μιας γειτονιάς. Λέω, σε ποια, αν επιτρέπετε, κύριε Φώτη. Λέει, στον ΠΑΟΔ. Λέω, στον ΠΑΟΔ. Λέω, κύριε Φώτη. Ειλικρινά το λέω και συγκινούμε. Λέω κύριε Φώτη, τον Αύγουστο λέω του 1956, σε ένα φιλικό, στο πρώτο φιλικό παιχνίδι που κάνατε, ή μάλλον στο τελευταίο πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος, κερδίσατε 5-1, τα 3 γκολ λέω τα έβαλε ο Σωτήρης ο Κατσαούνης, ένα ο Γιώργος ο Σαρίδης και το 5ο γκολ εσείς. Με κοιτάει απορριμμένος, απορριμμένη και η άλλη συντροφιά. Λέω, στο πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΑ Μπελοκήπων, το Σεπτέμβριο του 1956, 3-2, το πρώτο γκολ το βάλατε εσείς, το δεύτερο ο Τσαχουρίδης και το τρίτο ο Κώστας ο Πασχαλίδης. Εξακολουθεί να με κοιτάει, προφανώς ακόμα πιο απορριμμένος, έχει φωλιάσει στην πολυθρόνα του, μάλλον γιατί δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο από την αμηχανία του. Να σας πω, λέω, και στο τρίτο παιχνίδι, ΠΑΟΔ ΜΕΝΤ 3-2, το τρίτο γκολ λέω το βάλατε εσείς, το αμφισβήτησαν οι της ΜΕΝΤ και στο 53ο λεπτό διεκόπη το παιχνίδι. Θα χρησιμοποιήσω δύο φράσεις από την αργό. Το ότι έμεινε κάγκελο ή έμεινε παξιμάδι, νομίζω από κάποιο τέτοιο περιστατικό παρόμοιο προέκυψε. Ο άνθρωπος ήταν συγκλονισμένος, η συντροφιά ήταν συγκλονισμένη, αυτή η στοιχομηθεία κρατάει 3-4-5 λεπτά, ήταν στα πρόθυρα του εγκεφαλικού, ειλικρινά σας λέω. Όχι μόνον αυτός βέβαια. Το λέω και ξέρω, όταν πήγατε στον Άρη μετά από μία περίοδο, λέω, στον ΠΑΟΔ, πρωτοσέλιδο στις 12 Αυγούστου του 1957, σας είχε φωτογραφία πρωτοσέλιδο τα αθλητικά νέα και έλεγε ότι στον Άρη πηγαίνουν ο Φώτης Τζιφρής από τον ΠΑΟΔ, ο Τάκης Αβραμίδης από την ΑΕ Κιλκής και ο Δημήτρης Σιμεωνίδης από τον Απόλλωνα Σερών. Ήταν το τελειωτικό χτύπημα. Δεν συνέχισα γιατί φοβήθηκα ότι ο άνθρωπος θα μείνει στον τόπο. Βεβαίως, όφιλα να του εξηγήσω και στη συντροφιά από πού τα ξέρω αυτά. Του εξήγησα λοιπόν ότι την προηγούμενη μέρα ακριβώς ήταν που έχοντας τα στοιχεία με τον Βασίλη έγραφα για την περίοδο 56-57. Στο βιβλίο. Και προφανώς τα είχα φρέσκα στο μυαλό μου, εγώ δεν ήξερα ούτε το Φώτη του Τζιφρή, ούτε είχα ακουστά, άλλωστε το πέρασμά του από τον ΠΑΟΔ ήταν σε παροχημένη εποχή και για πολύ λίγο διάστημα. Όμως έτυχε η σύμπτωση στο Βοδιού το Κέρατο, με συγχωρείτε, να βρω ένα ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΔ και την προηγούμενη μέρα να έχω γράψει και να έχω διαβάσει για αυτόν αυτά που του είπα. Θέλω να σας εξομολογηθώ ότι αυτή την προκαταβολή της ικανοποίησης που νιώθω σήμερα, την προεισέπραξα τότε από τον Κυρφώτη, όταν συνειδητοποίησα τι μεγάλη χαρά του έδωσα. Το πρώτο που μετά από το συγκλονισμό του, το πρώτο που ψέλησε, ξέρετε ποιο ήταν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει, και αν είναι δυνατόν αυτά που μου είπατε, λέει, μπορώ να τα βρω για να τα δείξω στα εγγόνια μου που δεν πιστεύουν ότι ήμουν καλός ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, πραγματικά με συνεπέρνει και τώρα η κρυφή ελπίδα πως και σήμερα στην παρέα μας αυτή την αγαπημένη θα βρίσκονται παιδικοί φίλοι, παππούδες τώρα, που μέσα από το βιβλίο θα δείξουν στα εγγόνια τους τα δικά τους ποδοσφαιρικά κατορθώματα της εποχής εκείνης. Εγώ πριν κλείσω θέλω να διαβάσω τις παρακάτω τρεις γραμμές από το προλογικό μου σημείωμα στις πρώτες σελίδες του βιβλίου. Αντίδοτο στις δύσκολες στιγμές, τότε που λιγόστευε η υπομονή μου,
υπήρξε η εξ αρχής επιθυμία μου να το παραδώσω ολοκληρωμένο αυτό το παλίμψιστο και να το αφιερώσω κατά το μέρος της προσωπικής μου συμβολής στους αείμνηστους Γιάννη Πανίδη, θείο μου, Βέρο Δικητηριώτη και Παοδίτη, Κλεάνθη Μουντάκη, συμπαίκτη μου και αγαπημένο φίλο, και Γιάννη Γκουσγκούνη, μεγάλο μπασκετμπολίστα και επίσης εγκάρδιο φίλο. Και άλλες δύο γραμμές από το σημείωμά μου στο οπισθόφυλλο του βιβλίου. Παράθυρο στο παρελθόν το αναχειρασπώνυμα και ο αναγνώστης του θα πρέπει, καθώς περιπλανιέται στις σελίδες του, να βλέπει από το παράθυρο αυτό με τα μάτια της ψυχής του. Με αυτά τα μάτια είμαι βέβαιος πως θα διαβάσετε κι εσείς το βιβλίο, γι' αυτό και πιστεύω πως θα συγχωρήσετε και ατέλειες και παραλήψεις και ενδεχομένως και λάθη. Φίλες μου και φίλοι, κλείνοντας θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τους δυο μου καλούς φίλους, τον Βασίλη τον Προυσαλίδη και τον Μπάνιον τον Κονιό, που ήταν οι συνοδοιπόροι μου σε αυτό το οδηπορικό. Τον εκδοτικό οίκο Ιαννός, τον Νίκο τον Καρατζά προσωπικά και τη συνεργάτηδά του τον Ιαννό, τη γραφίστρια, την Ξένια, την Αποστολίδου για την πολύ καλή συνεργασία μας. Τους τρεις καλούς μας φίλους που παρουσίασαν σήμερα το βιβλίο εξαντλώντας την επιείκεια στην κριτική τους για το ίδιο και την γενεοδορία τους προς τον συγγραφέα του. Και ασφαλώς θέλω να ευχαριστήσω και όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ σήμερα, σε αυτή την αγαπημένη παρέα, γιατί αν όπως λένε δεν υπάρχει ευτυχισμένη ζωή, υπάρχουν ευτυχισμένες στιγμές στη ζωή του καθενός μας, τότε σας ευχαριστώ γιατί σήμερα μου χαρίζετε μια τέτοια ευτυχισμένη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ξανασυναντήσαμε στην γραφική τον Γιώργο τον Λυσαρίδη και τον Βασίλη Προυσαλίδη. Βέβαια, για να καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη που μας τιμάει με την παρουσία του. Αν και δεν ξέρω αν ήσουν Απόστολο Δικητηριώτης, αλλά ήταν το γραφείο στο Βαρ και το Σίτι. Άρα είστε Δικητηριώτης, θεωρούμε. Λοιπόν, για να γίνει, προφανώς θα να κάνουμε ένα κλείσιμο και μετά θα τοποθετηθείτε όλοι σας όσοι θέλετε και ο Περιφερειάρχης βέβαια. Θέλω να πω το εξής. Δεν θα γινόταν αυτή η δουλειά αν δεν ήταν ζωντανός ο ΠΑΟΔ. Και πρόεδρος των ΠΑΟΔ είναι ένας συμπαίκτης μας, ένας φίλος μας, ένας κάτοικος της περιοχής, ο Αλέξης Σαββίδης. Αλέξη και ποδοσφαιριστής για πάνω από 15 χρόνια. Αλέξη, θέλουμε το χαιρετισμό σου. Ανοίγει. Καλησπέρα σας. Εγώ ως πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΑΟ Δικητηρίου θα ήθελα να εκφράσω την ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση του Συλλόγου μας για αυτό το εξαιρετικό βιβλίο. Επίσης, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το Σύλλογο Φρύρων Πλατείας Δικητηρίου, τους δύο συγγραφείς, όπως και όσους συνέβαλαν για την έκδοση αυτού του βιβλίου, του εξαιρετικού βιβλίου, να λέμε πάντα. Όπως και όλους εσάς για την υποστήριξη που δείξατε μέχρι τώρα για το βιβλίο. Ο ζωντανός είναι ο ΠΑΟΔ, όπως είπε ο κύριος Τζίκας, και είναι ζωντανός λόγω της ιδιαίτερης φιλοσοφίας και κουλτούρας η οποία καταγράφεται σε αυτό το βιβλίο, έτσι ώστε η Ακαδημία μας, η μεγάλη ομάδα, να μπορεί να πρωταγωνιστεί και να κρατάει ζωντανό αυτό το σύλλογο. Θέλω πάλι ευχαριστίες πολλές. Ο Σύλλογος Φίλων Πλατείας Δικητηρίου υποστηρίζει πάρα πολύ το Σύλλογο και φαντάζομαι θα τον υποστηρίξει ακόμα περισσότερο με το όρμα που έχει για την ανάπλαση της πλατείας, την οποία τα παιδιά τα καινούργια δεν την ξέρουν. Αυτοί που παίζουν τώρα στο ΠΑΟ δεν την ξέρουν καν, μόνο από φωτογραφίες. Ελπίζουμε να τη δούνε και ζωντανή. Ευχαριστώ πολύ. Ξέρετε, με τον Αλέξη τον Σαββίδη, τον τωρινό πρόεδρο, και νομίζω ότι εμείς, η δικιά μας η γενιά, είναι εδώ πολλοί από τη δικιά μας τη γενιά, ο Νίκος ο Γουργούμης, ο Ευγένης ο Εμβολιάδης, ο Σπύρος ο Πελαγίδης, ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος, ο Γιώργος ο Τζίκας. Εμείς ζήσαμε ένα, και νομίζω ότι οφείλουμε να αφιερώσουμε τη σημερινή συνάντηση στον Αντώνη τον Τζέλιο. Ο ΠΑΟΔ
Υπήρξε ένας ποδοσφαιριστής που πέθανε την ώρα της προπόνησης. Ο Αντώνης ο Τσέλιος, στο γήπεδο του Θερμαϊκού, του αφιερώνουμε στη μνήμη του αυτή τη σημερινή συνάντηση. Ήταν ο Γιώργος τότε ο Λυσαρίδης με τον Διονύσο Ψωμιάδη, ήταν στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας και από τότε μπήκαν οι γιατροί στα γήπεδα. Ένας θάνατος, ενός φίλου μας και ποδοσφαιριστής στον ΠΑΟΔ, μας βοήθησε να οργανώσουμε καλύτερα το ποδόσφαιρο. Και βέβαια, θέλω να επισημάνω κάτι. Δεν αφορούσε μόνο άνδρες ο ΠΑΟΔ. Αφορούσε και γυναίκες. Οφείλεις να μιλήσει, Ελένη Ζέτου, και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι και δύο γυναίκες που έχουν μια σχέση με το διοικητήριο, η Κούλα, η Γιαννακίδου, η πρώην Γενική Γραμματέας, και η Τασούλα Κελεσίδου, η Ολυμπιονίκης μας. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Λοιπόν, το λόγο τώρα, κύριε Περιφερειάρχα, θέλετε να πείτε δύο κουβέντες. Παρακαλώ. Θέλω πρώτα απ' όλα να σας συγχαρώ, Πρόεδρε, και τον νέο αυτό σύλλογο φίλων πλατείας διοικητηρίου για αυτήν την πρωτοβουλία πριν από μερικά χρόνια να συστήσετε αυτό το σύλλογο, αλλά και να σας συγχαρώ για την εγγένη παρουσία και την προσφορά του ΠΑΟΔ όλες αυτές τις δεκαετίες στην πόλη μας, στην περιοχή μας, στη Βόρεια Ελλάδα. Και να πω ότι πραγματικά τέτοιες ομάδες είναι που μέσα από τη δραστηριότητά τους και την ιστορία τους κατόρθωσαν να δημιουργήσουν τη Θεσσαλονίκη ως ένα κέντρο αθλητισμού και μάλιστα τη Θεσσαλονίκη ως μια πόλη που ιστορικά τουλάχιστον, αλλά ακόμη και σήμερα, επενδύει πολλά και θα έπρεπε να επενδύει περισσότερα στον αθλητισμό. Θέλω, κύριε Πρόεδρε, με αφορμή την σημερινή συνάντηση και την πρόσκλησή σας, την ιδιαίτερα τιμητική να είμαι σήμερα εδώ μαζί σας, να σας πω ότι η ανάπλαση της πλατείας του διοικητηρίου είναι κάτι που μπορούμε να δούμε στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, της νέας προγραμματικής περίοδου που ξεκίνησε, σε συνεργασία πάντα και με πρωτοβουλία του οικίου Δήμου, δηλαδή του Δήμου Θεσσαλονίκης. Σε κάθε περίπτωση εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατευθύνουμε 100 εκατομμύρια ευρώ, περίπου το 10% του νέου ΕΣΠΑ, ύψους ενός δισεκατομμυρίου. Αυτά τα 100 εκατομμύρια τα κατευθύνουμε για δράσεις βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, όπου μέσα εκεί μπορούν να ενταχθούν και αναπλάσεις. Προσωπικά αναλαμβάνω την ευθύνη, έχοντας λάβει και την επιστολή σας, να συζητήσω με το Δήμο της Θεσσαλονίκης το ενδεχόμενο στην πρόταση που θα καταθέσει να βρίσκεται και η περιοχή του διοικητηρίου. Είναι πράγματι μια ιστορική περιοχή και μια περιοχή με την οποία οικογενειακά, οι παλιότεροι από εσάς θα το γνωρίζετε, συνδεόμαστε στενά, όχι μόνο επειδή έχω το γραφείο μου στην περιοχή, αλλά επειδή το γραφείο αυτό ήταν το σπίτι της οικογένειάς μου για πολλές δεκαετίες. Εύχομαι καλή επιτυχία στο σύλλογό σας, αλλά κυρίως καλή επιτυχία και συνέχεια στην ομάδα. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να δώσουμε το λόγο σε όσους από εσάς θέλετε να μιλήσετε. Κύριε Ορφανέ, έχετε σηκώσει ήδη το λόγο. Γιώργο. Ναι, στάτο. Μετά. Αμέσως μετά. Παρακαλώ, νομίζω ότι πάμε σχετικά γρήγορα για τέτοια εκδήλωση. Είναι σημαντικό να μιλήσετε κι εσείς γρήγορα και περιεκτικά για να έχουμε μια συγκέντρωση όπως την ονειρευτήκαμε. Γιώργο. Θα πείτε τι ζητάει ένας οικειώτης τώρα εδώ ανάμεσα στους διοικητηριώτες, τι θέλει να μας πει. Θα σας πω ότι εγώ γεννήθηκα έξω από τα τείχη. Το διοικητήριο είναι η από μέσα πλευρά. Μας συνδέει το τσινάρι. Από το τσινάρι λοιπόν περνούσα κάθε μέρα. Παρακαλώ λίγη ησυχία αν θέλετε. Από τα 9 μου χρόνια πήγαινα φροντιστήριο αγγλικά κάτω ακριβώς από τη Ροκάρια. Δεν ήταν το Διονύσης, δεν είχε φτιάξει ακόμη το δικό του το σχολείο για να είμαστε εκεί. Και στη συνέχεια από τα 12 και μετά στο 4ο γυμνάσιο. Λοιπόν, η μεγάλη χαρά ήταν ότι περνούσαμε από τα Μάρμαρα.
και φροντίζαμε να έχουμε πάντα ένα αποκούμπι ποδοσφαιρικό από πολύ μικρός. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο αισθάνονται οι βέροι διοικητηριώτες, το ζήσα και εγώ για 9 χρόνια, ήταν κάτι το οποίο το αποζητούσαμε. Θα σας πω τι αισθάνθηκα στη συνέχεια με την υπόθεση αυτών των δύο γηπέδων εκεί στα Μάρμαρα. Κάποια στιγμή είχαμε ένα προπονητή στους Ακρίτες, ο οποίος για να εμπεδώσουμε το 1-2 καλύτερα, είχε φτιάξει μία κατασκευή τριγωνική, ξύλινη, το πλαϊνό του περίπου 40 εκατοστά, χτυπούσες υπογωνία την μπάλα και την έβρισκες στη συνέχεια μπροστά σου. Ήταν κλασικό. Και όταν τα έφερε, του είπα, κοιτάξτε, εγώ αυτό το έχω ζήσει στο διοικητήριο, γιατί χτυπούσαμε την μπάλα στο πλάι και την βρίσκαμε ξανά μπροστά μας. Λοιπόν, το δεύτερο ήταν ότι αυτό που σήμερα είναι μια σύγχρονη μορφή ποδοσφαίρου, το 5x5 το ζούσαμε εκεί από τότε. Το είχαμε πιο μπροστά και βλέπετε ότι στη σύγχρονη μορφή ποδοσφαίρου οι μεγάλες ομάδες έχουν αυτή την συνεχή κυκλοφορία της μπάλας από κοντά, τους κενούς χώρους να τους καλύπτουν. Αυτό ήθελε. Το διοικητήριο σου δίδασε ακριβώς αυτό τον τρόπο ενέργειας. Και το τρίτο σημείο που θέλω να αναφερθώ για το διοικητήριο είναι μια προσωπική μικρή ιστορία. Είχαμε τελειώσει από το σχολείο μεσημέρι και μετά το σχολείο πήγαμε στα Μάρμαρα να δώσουμε την καθιερωμένη μάχη. Η ατυχία μου ήταν μεγάλη. Η μητέρα μου εργαζόταν λίγο παρακάτω σε ένα κατάστημα και εκείνη την ώρα ήταν η μεσημεριανή βάρδια που ανεβαίνανε για να ξανακατέβει το απόγευμα και από δίπλα περνούσε το λεωφορείο που πήγαινε προς το σπίτι. Με έπιασε το μάτι της. Λοιπόν, κατέβηκε από το αυτοκίνητο. Σκεφτείτε, δεκαετία του 60, τα οικονομικά όλων πολύ περιορισμένα. Εγώ έπαιζα με τα καλά μου τα παπούτσια εκείνη την ώρα, τα ρούχα ντυμένος όπως έβρισκα. Λοιπόν, όσοι ξέρετε από παλιά ιστορία, DNBN Φου, μάχη μέχρι σε σχάτουν με τη μάνα, γιατί εκείνη σκεφτόταν το οικονομικό και ενδεχομένως και το θέμα υγείας, θα υδρώσεις, θα κάνεις. Εγώ σκεφτόμουν ότι το πάθος έπρεπε να βρει αντίκρισμα στα Μάρμαρα. Έχουμε λοιπόν μια μεγάλη σύνδεση, είναι πάρα πολλά χρόνια. Με τον Παόδα από την άλλη πλευρά έχουμε βρεθεί πολλές φορές αντιμέτωποι, δώσαμε σκληρές μάχες, άλλοτε κερδίσαμε, άλλοτε χάσαμε, αλλά η τελική μας επιτυχία είναι ότι είμαστε με δεκάδες ανταγωνιστές στο γήπεδο, φίλοι σήμερα, και μπορούμε να πούμε ότι επειδή ακριβώς εκείνη την εποχή που ήταν ανάλογα δύσκολη με τη σημερινή, αυτή η παρέα μας κράτησε δυνατούς. Ας το σκεφτόμαστε ότι και σήμερα που έχουμε δύσκολες συνθήκες, μπορούμε ως παρέα να είμαστε δυνατοί και να ξαναβάλουμε τη χώρα μας μπροστά. Καλή δύναμη, καλές γιορτές. Στράτος Σημόπουλος, έχει το λόγο. Απλώς να είμαστε όσο γίνεται πιο περιεκτικοί για να μιλήσουν όσο περισσότεροι γίνεται. Ως ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου δεν χρειάζεται στον εαυτό μας. Πήρα το βήμα για δύο λόγους. Ο ένας είναι και ο κύριος να μιλήσει για το πού είναι το θέμα της ανάπλασης. Και ο άλλος είναι να πω ότι ανήκω σε μια γενιά που πήγε στο διοικητήριο περίπου το 65-56 χρονών. Ο Διονύσης με πήγε, γιατί ξεκινήσαμε αγγλικά στο Διονύση το Ψωμιάδη. Και φύγαμε όταν πραγματικά έπαψε να είναι η πλατεία, γύρω στο 90 δηλαδή. Σχεδόν ήμασταν έτοιμοι να παντρευτούμε και τα βράδια όταν γυρνούσαμε από το κέντρο μαζευόμασταν στην πλατεία και συζητούσαμε. Ποδοσφαιρικά βέβαια με τον ΠΑΟΔ δεν έχω σχέση, μόνο συναισθηματική. Λίγο πήγα στη νίκη διοικητηρίου και μετά έπαιξα 10 χρόνια στον τρίτο Ναβόλβης. Όσον αφορά τώρα την πλατεία, ως Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Έργων εξασφαλίσαμε μία χρηματοδότηση 500.000 ευρώ για να γίνει η ανάπλαση της πλατείας. Αυτή η χρηματοδότηση κατευθύνθηκε στην Εγνατία Οδό ΑΕ, την οποία εποπτεύαμε, με σκοπό να τροποποιήσει όσο είναι δυνατόν κάποια από τις μελέτες που υπήρχαν στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ή να προχωρήσει σε μία καινούργια που θα ενσωμάτωνε στην πλατεία και τα αρχαία.
Βασικά αυτό ήταν βασική προϋπόθεση από το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο μάλιστα προχώρησε σε τέτοιο σημείο τη διαδικασία που βρέθηκαν και οι χώροι όπου θα μπουν, θα έμπαιναν οι βάσεις της πλατείας, που θα γινόταν πάνω από τα αρχαία. Αυτή εδώ η διαδικασία έχει σταματήσει, νομίζω, όταν έφυγα στο τέλος του 2014 από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, τα χρήματα ήταν εκεί και πρέπει, αγαπητέ Τάσο, να δούμε ως σύλλογος τι γίνεται με τη χρηματοδότηση, που είναι σήμερα ευθύνη του Υπουργείου, κυρίως της Εγνατίας Οδού, και να δούμε βέβαια τι έκανε ο Δήμος για να μην χαθεί η χρηματοδότηση. Άρα λοιπόν, κύριε Περιφερειάρχη, σε επίπεδο μελετών έχει γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Δυστυχώς όμως, αν δεν ολοκληρωθούν οι μελέτες, το έργο δεν θα είναι έτοιμο, όριμο. Άρα, όση επιθυμία και να έχετε, δεν θα μπορέσετε να το εντάξετε. Άρα πρέπει όλοι μαζί να πιέσουμε να ολοκληρωθούν οι μελέτες. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Είμαστε διοικητηριώτες. Παρακαλώ. Ευχαριστούμε, Στράτο. Ναι, κύριε Περιφερειάρχα, βεβαίως. Εγώ θέλω να κάνω την εξής πρόταση. Επειδή αυτά που λέει ο κύριος Σιμόπουλος είναι πολύ σωστά και πολύ σοβαρά και έχω την αίσθηση... Ναι. Και έχω την αίσθηση ότι κάποιος ολιγόρησε από τα λεγόμενά του και δεν απορροφήθηκαν αυτά τα χρήματα. Εγώ θα πω το εξής. Θα σας πρότεινα, κύριε Πρόεδρε, να ζητήσετε μία συνάντηση, να την κάνουμε και στην περιφέρεια, αν θέλετε, μεταξύ του Συλλόγου Φίλων Πλατείας Διοικητηρίου, της περιφέρειας, και θα είμαι προσωπικά εγώ εκεί, και του Δημάρχου της Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, και της Εγνατίας, οι τέσσερις αυτοί φορείς, να κάνουμε μία συνάντηση την άλλη εβδομάδα κιόλας, ή δυνατόν, ή αλλιώς μετά τις γιορτές. Και νομίζω ότι θα είναι καλό ο Σύλλογος να πάρει αυτή την πρωτοβουλία για να φανεί και η δύναμη. Εγώ νομίζω τώρα υποχρεωτικά πρέπει να ζητήσουμε να μιλήσει ο Γιώργος Οκούδας. Γιώργο, είσαι ένας διοικητηριώτης. Πριν γίνεις παοξής, ήσουν διοικητηριώτης, επομένως... Καταρχήν, οι προλαρίσταντες τα είπαν όλα. Και όταν μιλάνε ορισμένα πρόσωπα, τα οποία τα αγαπώ και τα σέβομαι, δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Δύο ευχαριστίες. Οι ευχαριστίες είναι στη γενιά μου, την προηγούμενη και τη μετέπειτα. Ελπίζουμε να προλάβουμε να δούμε τα Μάρμαρα. Αν όχι, δεν είναι μακάβριο αυτό που θα πω, αλλά είναι η πεποίθησή μου, είναι αυτό που θέλω. Να γίνουν ξανά τα Μάρμαρα. Εάν δεν τα προλάβουμε, η ψυχή μας, η καρδιά μας θα φτερουγίζει πάνω από αυτά όταν γίνουνε. Και θα κλείσω με μια μεγάλη ευχαριστία στους ανθρώπους του ΠΑΟΔ εκείνης της εποχής, που δεν με βρήκανε παπούτσια και με βρήκανε πολύ αδύνατο και κοντό και με έκλεψε μετά ο ΠΑΟΚ. Σας εύχομαι καλές γιορτές, καλή δύναμη να έχουμε, γιατί τη χρειαζόμαστε. Λοιπόν, να φωνάξω το Διονύ. Παρακαλώ, μισό λεπτό θα μας δώσετε, επειδή ο Διονύσης γιορτάζει σήμερα. Διονύση, χρόνια πολλά και στο μικρόφωνο. Όχι, σε παρακαλώ. Δύο κουβέντες. Μας ευχαριστεί όλους ο Διονύση, είναι συγκινημένος. Κύριε Νίκο. Κύριος Νίκος ο Τσαρούχας. Πρόεδρος πολλά χρόνια του ΠΑΟΔ. Δύο πράγματα, πρώτα απ' όλα καλημέρα σας, καλησπέρα μπορώ να πω. Δύο πράγματα συνετέλεσαν να
βρεθώ στο διοικητήριο μικρός και να μεγαλώσω σε αυτό. Ένα, όταν ο Μπαρμπαθανάσης, ο Σημειονίδης και η Κυραφρόσο μου δώσαν τη δυνατότητα σε ηλικία 16 ετών, 17, να συνεταιριστώ, να συνεργαστώ μαζί τους στο μικρό μαγειρίο της οδού του Σίτσα και εν συνεχεία μετά την έλευση αυτών να το αναλάβω με τον αδερφό μου τον Γρηγόρη. Εκεί λοιπόν δημιουργήσαμε τη φωλιά μας στο διοικητήριο. Τους ευχαριστώ και τους εύχομαι ο Θεός να τους έχει στον παράδεισο. Δεύτερο γεγονός που ενεπλέκειν, όχι ενεπλέκειν, αλλά που ήθελα μένα, αλλά δεν μπορούσα τότε, διότι ήμουνα με τον Άρη ψυχή και σώμα δεμένος. Όταν χρειάστηκε, όταν ο Άρης έμεινε από, μετά την, το θάνατο αείμνηστο του Μελισσάρη από προεδρία στο σύλλογο κτλ., τότε προτάθηκε από πολλά μέλη να αναλάβω το σύλλογο εγώ. Και μάλιστα είχα συγκροτήσει και ένα ψηφοδέλτιο. Δεν μπορέσαμε να το αναλάβουμε, διότι ας κάνω και τη δήλωσή μου, ότι ήμουν Πασόκ τότε και δεν ήμουν Νέα Δημοκρατία, όπως οι περισσότεροι του Άρη τότε επιθυμούσαν. Έτσι λοιπόν ο Λεωνίδας, ο αείμνηστος, ο Λεωνίδας, ο Ψωνάδης, μου λέει, σε χρειάζεται ο ΠΑΟΔ, είσαι όριμος και έλα. Έτσι λοιπόν, τότε ήταν πρόεδρος ο Τάκης ο Παπαδόπουλος. Και έτσι λοιπόν, με πολλούς καλούς συνεργάτες, με τον Λεωνίδα, με τον Παναγιώτη, ο Παναγιώτης ήταν και ποδοσφαιριστής μου, ο Τάσος και όλα αυτά τα παιδιά ήταν της δικής μου σειράς. Δημιουργήσαμε μια καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα, πρωταγωνιστούσε εκείνη την εποχή, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στον τελικό με προπονητή τον Άγγελο τον Σπυρίδωνα, να διεκδικούμε το πρωτάθλημα, να παίξουμε μπαράζ με τους ακρίτες στο γήπεδο του Μακεδονικού, παρουσία χιλιάδων φιλάθλων και εκεί ένας, εγώ θα το καταγγείλω, δεν ξέρω, αείμνηστος πλέον, δεν ξέρω αν ζει και αν ζει να είναι καλά, ένας διαιτητής μας πήρε το κεφάλι μου, σχημαλόγου που λένε. Έτσι λοιπόν απέβαλε τον Άγγελο από τη θέση του προπονητή, διότι διαμαρτύρητο και χάσαμε από τους ακρίτες, χάσαμε και το πρωτάθλημα. Παράλληλα είχαμε και μια πάρα πολύ καλή ομάδα μπάσκετ με πολύ αξιόλογα παιδιά. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα προσωπικά σε κανέναν γιατί μήπως παρεξηγηθώ, ξεχάσω κανέναν και παρεξηγηθώ. Εύχομαι λοιπόν, θέλω να είχα τον Γιώργο Λυσαρίδη και δεν θα θεωρηθεί υπερβολικό αν πω ότι με τον Γιώργο Λυσαρίδη Γενικό Γραμματέα, όταν ήμουν στον ΠΑΟΔ ακόμα, είμαι βέβαιος ότι μπορώ να διοικήσω και τη χώρα. Αυτός είναι ο Γιώργος Λυσαρίδης. Εγώ ευχαριστώ όλους αυτούς που συνετέλησαν και μου δώσαν τη δυνατότητα να βρεθώ στο διοικητήριο, να δοθώ ψυχή και σώμα, να καταξιωθώ επαγγελματικά, να καταξιωθώ κοινωνικά και οικογενειακά και να είμαι σήμερα ενώπιον σας να απολογούμε και να ομολογώ. Παράλληλα, τα παιδιά που είναι στο πάνελ, ο Γιώργος, ο Βασίλης, ο Τάσος, καλά, ο Κώστας και ο... είναι δημοσιογραφικά γνωστοί οι φίλοι, τους ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί πάρα πολλές φορές βρεθήκα και αυτοί με τη δική τους πένα, γράφοντας την πραγματική εικόνα και παρουσία των οίκων του Τσαρούχα. Θέλω να ευχηθώ σε όλους και όλες εσάς. Σε όλους και όλες που περάσανε από το διοικητήριο και από τον ΠΑΟΔ να έχουν υγεία, ευημερία, ευτυχία, καλές γιορτές και καλή χρονιά. Στον ΠΑΟΔ, καλή πορεία και το 2029. Θα ήθελα να κάνουμε κάτι τελευταίο, αν δεν θέλει κανείς να τοποθετηθεί, να δώσουμε συμβολικά. Γιώργο, μισό λεπτό. Ωραία, θέλετε, ναι. Κύριε Περιφερειάρχα, πριν φύγετε, να δώσουμε συμβολικά ένα βιβλίο
στην οικογένεια του πρώτου Προέδρου, του Βασίλη του Κατεβενίδη. Είναι εδώ ο εγγονός του. Ιδρυτή του ΠΑΟ το 1929, κύριε Περιφερειάρχε. Αν... ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Παρακολουθήστε τις εκδηλώσεις του Συλλόγου. Ο Σύλλογος Φίλων Πλατείας Διοικητηρίου έχει βάλει στόχο, πέρα από τον ΠΑΟΔ, να αναπλάσουμε και την πλατεία. Σας ευχαριστούμε πολύ.